Ωραία. Καλησπέρα σας. Είμαστε λίγο περίεργα σήμερα. Μόλις μπήκαμε λοιπόν από το Fantasy de l'Art. Πάλι εσείς. Και πάλι εμείς. Εγώ είμαι... Πέρασε μια εβδομάδα. Πέρασε μια εβδομάδα από το τελευταίο μας το live. Αλλάξαμε λίγο την ώρα, ήταν μόνο για σήμερα. Γεια σας κορίτσια, σας βλέπω που μπαίνετε, καλώς ορίσατε στην παρεούλα μας. Ναι, εγώ έχω μπει. Όχι, όχι. Α, μπαίνουν και άλλοι. Μπαίνουν συνέχεια κυρίες. Σας μπερδέψαμε λίγο σήμερα, ήμασταν, πήκαμε λίγο πιο περίεργα, πες μου λιγάκι, δεν έχω κάνει κάτι καλά. Ναι, δεν έχεις κεντράρει, αλλά δεν πειράζει, τώρα θέμα να μην βλέπεις εμένα. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι... σήμερα μπήκαμε στις 6. Δεν μας πολύ βολεύει εμάς αυτή η ώρα, όμως αναγκαστικά. Γεια σου Ντέπι μου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βλέπω όλες που μπαίνετε. Και καλή Σαρακοστή εννοείται. Και καλή Σαρακοστή. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να περάσατε οικογενειακά. Και να σας βολεύει λίγο η σημερινή ώρα. Εμάς όχι πολύ. Γεια σου Ροή μου, καλησπέρα, καλή Σαρακοστή για όλους σας. Σας περιμένω να μπείτε. Χαίρομαι που μας περιμένατε και χαίρομαι και για την υπομονή σας. Καταρχάς, θα ήθελα σήμερα να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Δύο λόγια που... πρέπει να τα πω και νιώθω ότι πρέπει να τα πω. Σήμερα γενικά είναι μια έτσι ιδιαίτερη μια μέρα και για την οικογένειά μας, αλλά γενικά και... Σαφώς και για την δικιά μας την οικογένεια, σαν οικογένεια Στούμπου Αντωνίου. Αλλά σήμερα ο λόγος που καθυστέρησα να μπω είναι γιατί μόλις ακριβώς παραπέντε άνοιξα την πόρτα και μπήκα από την Δριτσόνα. Σήμερα για μένα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα που αποχαιρέτησα μία από τις δασκάλες μου. Νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω. Είχε ζητήσει να είμαι εκεί. Είχε πει ότι ήθελε να είμαι ένα από τα άτομα που ήμασταν εκεί. Ήταν ελάχιστα. Και πραγματικά ήταν κάτι που ένιωθα ότι έπρεπε να το κάνω. Θέλω να πω για τη Βαρβάρα ότι καταρχάς ήταν καλλιτέχνης. Ήταν πραγματικά καλλιτέχνης. Η Βαρβάρα, για να είμαι αυτή τη στιγμή μπροστά σας, είναι μία από τις αιτίες. Είναι μία από τις αιτίες, όπως έγραψα, που με έμαθε να αγαπώ το ντεκουπάζ μέσα από τα έργα της, με έμαθε να έχω καλλιστισία παραπάνω από αυτή που ίσως μου είχε δώσει ο Θεός και από τις σπουδές και... με έμαθε να ξεχωρίζω πράγματα που στην αρχή ούτε καν τα είχα παρατηρήσει ότι υπάρχουν σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κομμάτι που λέγεται ντεκουπάζ. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, κάθε του έργο ήταν ξεχωριστό. Δεν το λέω γιατί πρέπει να τα πω. Δεν το λέω γιατί θα μπορούσα να μην πω τίποτα. Όσοι δεν τη γνωρίσατε, ήσασταν άτυχοι. Και όσοι τη γνωρίσατε, πήρατε πάρα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς μαζί της έκλεισε και ένα κομμάτι, ένα εργαστήρι που θεωρώ ότι ήταν από τα πέντε, αν μπορούσα να τα έλεγα πάντα ότι πέντε εργαστήρια είναι τα top. Έκλεισε λοιπόν ένα από αυτά. Οι μορφές, και ένα από τα πιο παλιά. Σαφώς. Για μένα η Βαρβάρα... έφερε τον ντεκουπάζ στην Ελλάδα, είχα μιλήσει πολλές φορές μαζί της. Πολλοί το διεκδικήσαν αυτό το κομμάτι, όμως θεωρώ ότι η Βαρβάρα ήταν αυτή που πραγματικά έφερε εδώ τον ντεκουπάζ. Είναι η πιο παλιά
το έφερε και το έφερε σωστά και θεωρώ, όπως είπα και με άλλη μία φίλη από το χώρο μας που το συζητήσαμε, ότι πραγματικά η Βαρβάρα κατέβαζε τον πύχη των γνώσεών της για να καταλάβουμε το μάθημά της. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που την αντιπροσωπεύει. Εύχομαι να είναι καλά εκεί που πήγε και δίνω μια υπόσχεση ότι πραγματικά θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ καλύτερο να δίνω σε αυτό το χώρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να το κάνω μελό. Απλώς αυτό που έχω να πω είναι ότι κάθε έργο που θα φτιάχνω, σίγουρα κάπου εκεί είναι και η Βαρβάρα, γιατί πραγματικά έχει μέσα πινελιές από τη Βαρβάρα σε ό,τι έχω μάθει. Οπότε αυτό και μόνο, θεωρώ ότι τη Βαρβάρα δεν την ξεχάσω εγώ προσωπικά ποτέ. Για μένα καλό είναι να μην ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό. Για μένα λοιπόν η Βαρβάρα είναι η καλλιτέχνης. Για μένα είναι μία από τις δασκάλες μου και πραγματικά θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είχατε την υπομονή να με περιμένετε να μπω στις 6. Είμαι ακόμα φορτισμένη από όλο αυτό το κομμάτι της Βαρβάρας, λόγω του ότι το ζήσα και από κοντά. Και θα μου επιτρέψετε το σημερινό έργο, αν και θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ χαμηλό και τίποτα μπροστά στα έργα της, να της το αφιερώσω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε αυτό που βλέπετε πίσω. Καλά θα λέει τώρα η Βαρβάρα, καλά αυτό βρήκε, Χριστέ μου, δηλαδή έλεος, τέτοια μέρα. Λοιπόν, αυτό έτυχε, να πω. Αλλά δεν διάλεγε τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό λοιπόν το έργο πίσω είναι ένας καμβάς 60x40, είναι αρκετά μεγάλος, απλώς είναι πιο μεγάλος ο τείχος και φαίνεται. Άσε! Λοιπόν, είναι τόσο εσύ θα τραβηχτείς για να μπορέσεις να χωρέσεις το καμβάνι. Να πω λοιπόν ότι είναι ένας καμβάς 60x40, ο οποίος επάνω σε αυτόν έχω δουλέψει μία πολυεστερική κορνίζα, η οποία είναι αυτή που βλέπετε στο κέντρο, σε συνδυασμό με 4 ξύλα που τα έχουμε σχεδιάσει εμείς και τα έχουμε φέρει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πλαισιώσουν την κορνίζα μας. Παρόλο που είναι αρκετά vintage, προσπάθησα να το φέρω όσο μπορούσα πιο ανοιξιάτικο, όμως ο συνδυασμός, εντάξει, επειδή έχει να κάνει, νόμιζα ότι μιλούσατε για μένα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο συνδυασμός σαφώς πατάει επάνω στο μαύρο, που θεωρώ ότι και μόνο του σαν χρώμα το βγάζει αρκετά vintage, να πω ότι θεώρησα ότι είναι ένα από τα, και προς το ανοιξιάτικο, αλλά ήταν και ό,τι πιο ιδανικό για να πλαισιώσει λοιπόν αυτό το έργο μας. Θα μπω να βάψω, να ξεκινήσω από τα ξύλα, να ξεκινήσω από το καμβά. Να διευκρινίσω απλώς, πριν επειδή δεις, έχω χάσει λίγο το μπούσουλα με τα πολυεστερικά, ότι η συγκεκριμένη κορνίζα δεν είναι δικιά, δεν είναι... Όχι. Από τα δικά μας τα σχέδια. Δεν είναι δικό μας το σχέδιο. Όμως υπάρχει σε αυθονία. Σε αυθονία στο κατάστημά μας. Στο κατάστημά μας. Προς το παρόν. Λοιπόν. Και είναι θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Διότι ξέρω ότι... Εντάξει, άσε να τα κρίνουμε εμείς αυτά. Τώρα, το τι θεώρησες εσύ και ο καλλιτέχνης είναι περί το δεν ρωτήσαμε. Λοιπόν, καλλιτέχνη, μισό λεπτάκι να πω κάτι. Είναι, θεωρώ, όμορφο, γιατί είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, φεύγουμε λίγο από τη συνηθισμένη την κορνίζα, την οβάλ, την, γιατί έχει επάνω δύο αγγελάκια, τα οποία όλες οι κυρίες τα αγαπάνε. Είναι... Καλά, εντάξει, δεν πετάει. Σχεδόν όλες. Ορίστε.
Εγώ γνωρίζω μία κυρία. Και εμένα. Και εμένα. Που δεν τη αρέσουν. Δηλαδή και εγώ κυρία είμαι. Και εμένα δεν μ' αρέσουν τα αγγελάκια. Ε, τίποτα. Λοιπόν, Δεσποινίσσα των 34. Να ξέρετε ότι το αγγελάκι και το καμέο είναι νούμερο ένα στον ντεκουπάζ. Καλά. Όμως, δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν και τόσα πολλά σχέδια. Είναι πάρα πολύ ωραία και πρωτότυπο, σαν κορνίζα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάποιες κυρίες, έτσι, και άλλα κακοποιά στοιχεία. Αν δεν αρέσει... Γιατί με κοιτάζεις. Σε κοίταζα και σένα και την διπλανή σου. Σαν λοιπόν, κακοποιό στοιχείο. Μην κοιτάς που δεν βλέπει ότι είναι αποκομμένη. Πάλι. Μαριά, εγώ είναι... Λέω λοιπόν ότι αντίστοιχα, έχει να κάνει με το ότι μπορεί άνετα να βάλει και κάποια άλλη κορνίζα. Εντάξει, ή θα μπορούσε να κάνει ένα συνδυασμό με ελαστικά. Απλώς είναι κάτι γρήγορο, εύκολο και μπορούμε τσακ μπαμ να το τελειώσουμε. Ωραία. Εννοώ με την πολυεστερική, γιατί θα δείτε ότι δεν είναι βαμμένη. Τρελανέ μας τώρα. Άμα σου λέω. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα. Έχουμε εδώ το μικρό το καμπά της Εύης. Της Εύης. Έτσι είπες ότι είναι μικρό. Α, ναι. Λοιπόν. Ή εσύ πρέπει να φύγεις το τραπέζι ή εγώ πρέπει να σκοτώ. Θα σκοτώ λίγο. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε όλο μας το καμβά. Με μαύρο υβριδικό έχω βάλει εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε και με απλό ακριλικό χρώμα. Όπως αντίστοιχα θα μπορέσετε να το κάνετε και με κυμολία μαύρη. Έτσι και τα τρία μας εξυπηρετούν. Ούτως ή άλλως τουλάχιστον οι καμβάδες που προμηθευόμαστε εμείς είναι ήδη ασταρωμένοι. Είναι οπότε τρεις και φορές. Με το ακριλικό να μπείτε. Τρεις φορές είναι ασταρωμένοι. Πού πάρε και τρεις, τρεις φορές. Φορές να πούμε. Πάρε, εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Είμαι σπάταλη, ε. Πού είχες δει. Έτσι τα κάνει η κοπέλα. Η κοπέλα που τα φτιάχνει. Ακριβώς. Η οποία ξέρει γιατί, τη το έχω πει, η κοπέλα που μας τα φτιάχνει, παρεμπιπτόντως να το πω κιόλας, επειδή συνεργάζεται με τη Σχολή Καλών Τεχνών. Έτσι τα βγάζει και τα δικά μας. Οπότε θεωρώ ότι είναι καλό αυτό να είναι προετοιμασμένος ο καμβάς μας. Και τα εγώ έχω δείξει ότι με τον καλό τεχνό ούτως ή άλλως. Βάζεις το χέρι σου μπροστά. Ναι, γιατί θέλω να καθαρίσω λίγο την κάμερα. Α. Λοιπόν, αν την ώρα που λέμε τις βλακίες με την Εύη, να σας πω ότι εγώ συνεχίζω, θέλω να βάψω όλο τον καμβά μαύρο. Το πρώτο μου είναι αυτό, το περνάω γρήγορα γρήγορα και σαφώς προσπαθώ να τον περάσω προς μία κατεύθυνση. Το βάψιμό μου δηλαδή θέλω να είναι προς μία κατεύθυνση. Το μαύρο με τα γκλίτερ μπορούμε. Χλίδα. Εννοείται. Σαφώς. Εάν κάποια κυρία έχει το μαύρο με το γκλίτερ και θέλει να βγάλει το καμβά του Φλωρινιώτη, εμείς είμαστε. Και βέβαια μην ακούς κανένα. Ξέρω πολύ καλά ποια κυρία ρώτησε. Αρχίζει από κάθαρα και τελειώνει σε ή με το αποκοριστικό ρόι. Ακούει και στο ρόι. Αχ! Είναι αυτή, την πέτυχα. Τους δίνει όλους στεγνά σήμερα. Την πέτυχα. Δηλαδή μόνο η ρόι έχει γκλίτερ με... Όχι, απλώς ξέρω ότι της άρεσε που το πήρε. Ήταν πολύ σπέσια. Λοιπόν. Εμείς παρακολουθούμε, έχουμε πάρει και popcorn. Το είναι αλήθεια αυτό. Βουτυρωμένο. Προσέξτε γιατί μέσα στο τσακ να γυρίσω την κάμερα, ε. Όχι, μην το κάνω. Θα μας πετύχουν. Από εδώ και πέρα βάλω καθρέφτη. Θα μας πετύχουν υποκομμένους. Ναι, και να κάνετε σχόλια. Όπως μια κυρία σήμερα που μας έλεγε ότι θα πήγαινε σινεμά. 6 ώρα ήταν η προβολή. Και εμείς πήραμε μόνο τα popcorn. Ωραία. Βέβαια δεν παρακολουθούμε και κάτι μας ενδιαφέρει, αλλά τέλος πάντων. Τσάμπα είναι. Κάτσαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εντάξει. Να είστε καλά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι προσπαθεί να μου το κλείσετε. Αυτό και που προσπαθώ.
έχω φέρει σε ένα αρκετά καλό σημείο. Πάω λίγο να κάνω και τα πλαϊνά μου. Εάν δεν φαίνεται κάτι, θέλω να μου το λέτε. Σαφώς δεν φαίνεται καλά. Με την κουμούτσα από διάλεξη δεν πάω να τι να κάνω. Δηλαδή χάθηκε και ένα α4, αδερφάκι μου. Τι να δείξω α4, αυτά είναι έργα που πρέπει να είναι μεγάλα. Τι να πω. Μάλιστα. Να είσαι και με κουφέτα αυτό. Πω. Ωραία. Πάμε λίγο. Να κάνω γρήγορα. Γενικά πάμε στο καλό και ζητάμε την τζάμπο συσκευασία των popcorn. Έχουμε ένα κακό συνήθειο. Ναι. Πριν στις διαφημίσεις ακόμα, δηλαδή στα δεν έχουν μπει τίτλοι ακόμα, το έχουμε τελειώσει τη γαβάθα. Και όπως και έγινε, ανοίξαμε το δεύτερο σακουλάκι. Μάλιστα. Οπότε εγώ το υπόλοιπο πεντάλεπτο πρέπει να έχω τελειώσει. Ναι, τώρα αφού ανοίξαμε το δεύτερο, τι έκανε. Τίποτα, αγάπη μου, να παίρνει τη συσκευασία των 12. Μετά θα τη βγάλουμε ξεροσφυρί. Πετάξτε το περίπτερο, δεν πάνε. Βρέχει. Βρέχει. Δεν μπορούσατε να μας βρείτε με τίποτα. Καλά, δεν χάσετε και κάτι. Τι θα μπορεί. Κάνουμε και την τέταρτη πλευρά μας, οπότε έχω τελειώσει με τον καμβά. Λοιπόν, τον καμβά μου, βλέπω μερικά αν κάπου έχω αστείλες εκεί. Οπότε είμαι έτοιμη, έτσι, έχω περάσει λοιπόν ένα καμβά 60x40 γύρω-γύρω, το πλαίσιό μου το έχω δουλέψει λοιπόν με μαύρο χρώμα. Αυτό θα το ονομάσουμε μαύρη νύχτα στα βουνά. Όχι, περίμενε. Α, κι άλλο. Λοιπόν, εντάξει. Όχι. Τι θες να πεις. Λοιπόν, πώς θα κάνετε κοινοποίηση. Μέσα από την ομάδα. Δύο γαντάκια εμένα. Δύο γαντάκια όσο λέει. Μέσα από την ομάδα θα μπείτε και εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα σας βγάλει το κοινοποίηση. Ναι, να κατέβουμε λίγο πιο κάτω. Πόσο κάτω. Γιατί πάνω έχω το, που ας το πούμε, το καρφιτσόνο. Πιο κάτω να βρούμε την ορίτσι, αλλά από εκεί που ξεκινάει η εκδήλωση. Από εκεί δεν πρέπει να το κάνουμε, νομίζω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, γενικά κατά το πιστικό, δεν τι δηλαδή. Κόνισουλα. Μου φέρνει η κόνισουλα. Ωραία.
Μέχρι να ξεκινήσετε, μέχρι να ξεκινήσει η Μαριάνθη να παίρνει την κορνίζα, θα σας δείξω λοιπόν ένα από τους καινούριους μας κωδικούς από τα ελαστικά που έχουν έρθει, τα οποία είναι 40 εκατοστά, είναι ακριβώς όσο είναι το φάρδος του καμβά μας. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι ό,τι πιο πραγματικά θεωρώ ιδανικό για να μπορέσω να στολίσω τον καμβά μου, έτσι, και να τον βγάλω ακόμα πιο εντυπωσιακά. Θέλω να πω ότι πραγματικά, αυτό που είπες Μαριάνθη, μόλις τώρα ψιθύρισες Μαριάνθη, είναι από τα αγαπημένα μου. Πραγματικά και εμένα είναι ένα από αυτά που μου έκαναν το πρώτο κλικ. Όμως, πριν κλείσουμε θα σας δείξω κάποια πράγματα που θέλω να πούμε και θα δείτε εκεί πέρα και κάποια άλλα επιπλέον. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που το δούλεψα και μπορώ να πω ότι βάφεται πάρα πολύ καλά. Όπως και με όλη την τεχνοτροπία, δηλαδή και η τεχνοτροπία που δούλεψα, που θα σας δείξω μετά τι εννοώ, και αυτή με κάλυψε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πω λοιπόν γρήγορα, φαίνομαι εκεί, ή πρέπει να το πω λίγο πιο πέρα, εκεί, νομίζω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα να βάψουμε το πολυεστερικό μου και αυτό μαύρο, για να σας δείξω μετά πώς θα το εξελίξω. Βλέπουμε δηλαδή, δείτε, ότι ειδικά με το υβριδικό πόσο καλή καλυπτικότητα έχει. Καταρχάς, όσο βάφω, να σας ευχαριστήσω που μας εξαντλήσατε δύο φορές τα καινούργια μας τα ελαστικά. Φορτώσαμε, μας αδειάσατε, ξαναφορτώσαμε, μας αδειάσατε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για την αγάπη σας και να πω ότι δεν νομίζω φορτώσαμε και αγάπη, τρίτη φορά. Αγάπη στα ελαστικά, όχι σε εμάς συγκεκριμένα. Ναι, όντως. Λοιπόν, μα ήταν όντως οι τιμές του κιόλας. Ναι. Να πούμε ότι γενικά η εταιρεία προτείνει ότι για το βάψιμο προτείνεται γενικά το αστάρι, αλλά για χρώματα όπως είναι το υβριδικό ή η κυμολία, αυτά πιάνει πάρα πολύ κατευθείαν, δεν έχει θέμα. Okay. Το μεταλλικό σε όλα τα ελαστικά έχουμε λίγο θεματάκι, που περνάμε και δεύτερο χέρι, έτσι και λέω. Λέω λοιπόν ότι όσες λοιπόν κυρίες σας ευχαριστούμε πραγματικά, σήμερα κάναμε και τρίτη φορά καινούργια παραλαβή. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουν μπει κιόλας κάποια από το e-shop. Και να πω ότι υπάρχουν και καινούργια σχέδια, βάλαμε και επιπλέον σχέδια, αν και σχεδόν τα είχαμε όλα. Βάλαμε βασικά, και κάτι λίγα ακόμα. Να πω γενικά για να το ξέρουν κιόλας για τις κυρίες που δεν έχουν δει, αυτά που δεν έχουμε φέρει προς το παρόν λόγω χώρου, θα έρθουν και αυτά, απλώς ακόμα κάνουμε λίγο αναδιαμόρφωση στο χώρο, είναι τα πολύ πολύ μεγάλα που έχουν βγει, που είναι από 80 πόντους και πάνω. Εντάξει, τώρα αυτά, και αυτά, σε αυτά που αυτά επειδή κάνουμε, είναι για τα πετσαρία. Δεν είναι, βασικά αυτά είναι, να σου πω γιατί. Αυτά είναι πιο πολύ για κεφαλάρια κρεβατιών κτλ, για πολύ μεγάλα έπιπλα μπουφέδες κτλ. Οκ, okay, αυτά μπορούμε και με παραγγελία να φέρουμε. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε, ας πούμε, να κρύβουμε χώρο. Απλώς λόγω χώρου δεν έχουμε είναι τα μοναδικά που δεν έχουμε δηλαδή φέρει. Δηλαδή ακόμα και πάνω σε ένα έπιπλο, ας πούμε, αν τα έβαλα, νομίζω ότι μέχρι 60-70 εκατοστά είναι άψογο να μπει, ανάλογα το τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, βέβαια. Οπότε είμαστε καλυμμένοι εμείς σαν εργαστήρι, αλλά σαφώς με παραγγελία μπορούμε να τα φέρουμε. Είναι για πολύ μεγάλα έργα. Λοιπόν, έχω βάψει, είμαι έτοιμη και σε αυτό, κοιτάω απλώς λίγο λεπτομέρειες, γιατί δεν θα μείνει και αυτό έτσι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι καλά και ελαφρώς το επάνω μέρος, με ό,τι χρώμα μου έχει μείνει, θα το περάσω, γιατί επειδή θα μου εξέχει από το έργο από την πίσω μεριά, καλό είναι να φαίνεται ελαφρώς περιποιημένο. Άλλωστε σχεδόν
βάφεται έτσι όπως ακουμπάει, οπότε ας το περάσουμε ένα γρήγορα γρήγορα. Απλώς προσπαθώ να μην σας κουράζω. Λοιπόν, οκ. Okay. Ακόμα και από την πίσω μεριά νομίζω ότι καλύπτεται αρκετά. Λοιπόν, καλή σαρακοστή, καλή σαρακοστή σε όλους. Γρήγορα στεγνώνω. Να σας πω κάτι. Δεν είμαι άτομο που μ' αρέσει να... Είδατε ότι έκανα ένα live για να σας δείξω τι φέραμε στο κατάστημά μας. Όμως πραγματικά, όσο τα δουλεύω και όσο τα βλέπω, δηλαδή είχα φέρει τα προϊόντα επάνω γιατί δούλεψα μέσα στο... Στο τριήμερο βρήκα ευκαιρία να ετοιμάσω κάποια πράγματα μελλοντικά που θέλω να βγάλω και μεταχειρίστηκα κάποια από αυτά τα ελαστικά. Ειλικρινά, επειδή δεν έχω και πολλή εικόνα, ό,τι έχει να κάνει με το e-shop και με τις παραγγελίες είναι καθαρά μόνο της Μαριάνθης και της Εύης σε δουλειά. Το γύρναγα για να το βάψω και ξεκόλλαγα την τιμή και ειλικρινά δεν σας κάνω πλάκα. Πήρα κάποια στιγμή, σας ορκίζομαι, πήρα τηλέφωνο την Εύη και της λέω, Εύη μου, μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος, μπορεί να σας φαίνεται χαζό αυτό που λέω. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, αυτό εδώ το ελαστικό, έτσι, το βλέπετε, έχει 2,20, τώρα μόλις έβγαλα την εντάξει, έλεος. Δηλαδή, ειλικρινά είναι, είναι αστείο, δηλαδή, είναι αστείο. Καταλάβατε τώρα ότι φέραμε 3 φορές, γιατί τα παίρνετε. Αρκετά καλή η καλλιπτικότητά του, βλέπετε ότι με το πόσο γρήγορα, έτσι, πιστεύω ότι και μπρος και πίσω, πιστεύω ότι τα υβριδικά είναι ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη πριν πεις, και αντίστοιχα, αντίστοιχα θα πω να κάνω, γιατί τα χρειάζομαι πριν τις θερμοτροπίες μου, θα βάψω μαύρο και την κορνίζα μου, η κορνίζα είναι αυτή εδώ, με τα 2 τα αγγελάκια, αρκετά σκαλιστή και εντυπωσιακή. Έτσι, χρειάζεται να γίνει μαύρο, θα σας εξηγήσω στην πορεία. Ετοιμάζω δηλαδή στην ουσία τις βάσεις μου. Πες Εύη, αν θέλεις να πεις κάτι, όσο βάφω. Επειδή μας ρωτάνε και στο τηλέφωνο και κυρίες που μπαίνουν, αν είναι κάτι που τα φέραμε μία φορά, θα συνεχίσουμε να τα φέρνουμε. Όσο έχει ο προμηθευτής. Όσο έχει ο προμηθευτής και όσο βγάζει και πραγματικά εύχομαι να πάει καλά και να το συνεχίσουν, γιατί εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο. Θα τα έχουμε και εμείς στο κατάστημά μας. Όταν υπάρχει εξαντλημένο από τον προμηθευτή, θα εξαντλείται και από εμάς και θα ξαναφέρνουμε πάλι. Σαφώς εννοείται ότι συνεχίζουμε και φέρνουμε και τα λίγο πιο μικρά. Αυτά είναι για τις μεγάλες μας δημιουργίες. Εννοείται ότι με την Αναστασία την ICART συνεχίζει να υπάρχει μέσα στο κατάστημά μας όλα αυτά, τους κωδικούς έτσι, και τα πολυεστερικά που συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο μεγάλα τα έργα μας. Βέβαια. Ειδικά τώρα για τα αυγά μας και τα... Και τα πασχάλια. η κορνίζα είναι πολυεστερική, ναι, ναι. Δεν είναι δικός μας κωδικός. Είναι πολυεστερική. Βάζω τους κωδικούς από κάτω. Ναι, ναι, βέβαια. Α, τώρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί σε βλέπω μπουκωμένη και δεν έχεις βάλει κάτι από κάτω. Όχι, εγώ δεν είδα να ανέβει κάτι. Δεν βλέπεις γιατί είναι σε απόσταση. Ας βάζετε να ανέβει και δεν ανέβει και το κορνιζάκι ούτε το πολυστερικό. Δεν βλέπεις λόγω, πώς λέγεται, πρεσβειοποίησης. Είναι κάμερα. Λόγω πρεσβειοποίησης. Α, λόγω πρεσβειοποίησης. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι νούμερο. Α, που έχει χρώμα μπροστά. Τι έχω πάθει. Έχεις πάθει, δεν έχεις πάθει. Εγώ δεν ξέρω γιατί κάποιες κυρίες δεν ανοίγουν. Ίσως την ώρα του live εγώ πάντα νομίζω μετά από τα δοκιμάζω. Νομίζω ότι από κινητά και από αυτά δεν ανοίγουν. Βέβαια πάντα μετά. Βλέπω μετά το βίντεο για να δω αν υπάρχουν απορίες και τέτοια. Μου ανοίγουν οι κωδικοί. Ξέρω Μαρία θα με παρακολουθείς. Μονίμως κρέμεται από τα χείλια μου. Μόλις φας θα φύγεις. Ναι. Μόλις φας θα φύγεις. Μόλις την κάνουμε. Σήμερα να κατέβεις που λέω με έτοιμη να φύγεις εσύ. Σημαίνεις κοντά. Λοιπόν.
Τώρα μπορείς να το πεις το έργο «Μαύρη νύχτα σαν βουνά». Βέβαια. Χάσαμε, χάσαμε και τα γελάκια και τα πάντα όλα. Λοιπόν, οπότε είμαι οκ. Okay. Έτσι. Φανταστικό. Έτσι, νομίζω ότι σήμερα το μάθημά μας έχει να κάνει με βάψουμε. Έχει λιγάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να το στεγνώσω. Γιατί όταν στεγνώνουν, όπως ξέρετε όλες, εκεί μας αρχίζουν πάλι και βγαίνουν διάφορα σπράκια. Εκεί που λες, α, τέλειο το έχω βάψει. Τώρα, λεπτομέρειες, κάτι μου πει η Μαρία, θα εδώ τα κεφάλια. Είναι και τα μαλλιά του σύνταξη και... Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Το πίσω μου είναι αδιάφορο, θα κολληθεί άλλωστε. Ωραία. Είναι πολύ όμορφη, σε πολύ μας αρέσει πολύ. Απαντήσω λίγο, για να μας στείλετε πράγματα, μην χρησιμοποιείτε Box Now. Το Box Now έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με τα παιδιά, θα μπει πολύ άμεσα στο site μας. Το περιμένουμε να... Πάρα στην δευσεθέα. Ναι, ναι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του επαγγελματικού λογαριασμού τέλος πάντων και θα έχουμε και Box Now σύντομα. Θα ενημερωθείτε δηλαδή μόλις το βάλουμε, το οποίο θα είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό για όλους σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει παντού και απλώς υπάρχει ένας περιορισμός στον όγκο, δηλαδή μέχρι 60 επί 66 μπορεί να μπει μέσα στη... Μπαίνει ο καμβάς. το χαμά του καραμιχάλ. 64 δεν. Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Το άλλο είναι, δεν θα γινότανε... Δεν θα γινόταν και ωραίο με εικόνες στο πάνελ. Πολύ ωραίο. Ευλόγησον. Αν εννοείται τέτοιο. Είναι πολύ έξυπνο. Ποια κυρία το είπε αυτό? Το είπε η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη, το μπουτί. Όχι, η κυρία Ελένη είναι η Καρακυρίτσι. Ωραία λοιπόν, κυρία Ελένη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που είπατε. Και μπορείτε... Η κούρμπα δεν ξέρω πόσο θα έπαιρνε. Η κούρμπα μπορεί να. Κοιτάξτε, θα δείτε ότι μελετάω λίγο τα λουλούδια την ώρα που το βάζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν. Π.χ. Είτε άγγελοι επάνω και κάτι, να κάνουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Θα μπορούσαν να μπουν τύπου χερουβίμου, ξέρω εγώ, κτλ. Και στη μέση να μπει μια εικόνα του Αγίου που θέλουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή και πάρα πολύ έξυπνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο κύριε Ελένη, μπράβο! Μην κάνετε πολύ παρέα με τη μαμά, σας χαλάει. Λοιπόν, κυρία Ελένη και οι υπόλοιπες τώρα, κυρίες. Ακούστε λίγο τι θέλω να σας πω. Είτε έχετε κόλλα μίξιον. Τι είναι η κόλλα μίξιον για τις καινούργιες κυρίες? Η κόλλα μίξιον... Να απαντήσω λίγο σε αυτό, για να το κλείσω λίγο με τον Box Now, να κλείσω λίγο στην απορία. Είναι ακριβώς, είναι ταχυμεταφορική εταιρεία ουσιαστικά, δηλαδή έρχονται, παραλαμβάνουν τα δέματα και τα πηγαίνουν, υπάρχουν σταθμοί, δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα, σαν κουβούκλια να το πω έτσι. Όπως στο εξωτερικό που πάνε τις αλληλογραφίες και τις αφήνουν εκεί. Το οποίο υπάρχουν σε πάρα. Δηλαδή επιλέγετε, μπορεί να είναι από το σπίτι σας, ας πούμε, στα 50, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα. Είναι σε πάρα πολύ κεντρικά σημεία. Όπου μπορείτε να πάτε, σας δίνετε ένας κωδικός από τις παραγγελίες και μπορείτε να πάτε με τον κωδικό 24 24ωρο. Πάρα πολύ κοντά στο σπίτι σας, να παραλάβετε τα δέματά σας, ούτε να περιμένετε... Νομίζω ότι τον κωδικό και μπράβο. Ούτε να περιμένετε courier, ούτε τίποτα απολύτως.
πηγαίνετε άλλα... Νομίζω όμως μέσα σε μία ή δύο μέρες μπορεί να πάρει, δεν το κρατάνε μια ναι, εβδομάδα. Ναι, δεν είναι όπως οι κούρερ που τα κρατάνε 15 μέρες. Τέτοιο. Και νομίζω ότι είναι τίποτα, ένα ευρώ ή... Είναι ανάλογα, no, είναι α, ανάλογα α, τα... Α, εκεί που μπορεί άλλο να είναι 5, αυτό να είναι ας πούμε με είναι, ένα είναι πάρα ευρώ, πολύ οικονομικά το... και είναι πολύ οικονομικά και για την Κύπρο που επίσης... Εκεί δεν παίζει νομίζω ρόλο το βαρός. Ναι, και έχει πολύ... είναι δηλαδή πολύ εξυπηρετικό και για την Κύπρο που επίσης είναι πολύ πιο ακριβά τα... Για όλες τις κυρίες που έχουμε, γιατί τα έχουμε και αυτή. Όσον όπως... αφορά το άλλο που διάβασα, απλώς γιατί θέλω να το σχολιάσω αυτό, γιατί πάλι έγινε μια συζήτηση στο μαγαζί πρόσφατα. Άχμο ρε Ματίνα μου, μέχρι αυτό προσπαθείς να μην είναι ακριβά, που λέγαμε για τα ελαστικά. Γενικότερα ναι, αυτό το κοιτάμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να φέρνουμε τα οικονομικά, να φέρνουμε όσο γίνεται πιο οικονομικά και γενικά προσπαθούμε. Το έργο μας να μην βγαίνει ακριβό. Γιατί ήταν αρκετές, ακριβό. Είναι αρκετές κυρίες που μας έχουν ανακαλύψει πρόσφατα και μέσω του YouTube και τα λοιπά και μας λένε ότι γενικά έχουμε πολύ οικονομικές τιμές. Δεν έχω εικόνα βέβαια γενικά το τι υπάρχει, αλλά αυτό που έχουμε εμείς σαν αρχή στο μαγαζί είναι να κρατάμε την προβλεπόμενη τιμή που μας δίνει ο προμηθευτής. Δηλαδή δεν πάμε να καπακώσουμε από πάνω και να βγάλουμε επιπλέον κέρδος. Δηλαδή το έχει ο προμηθευτής 3,80. 3,80 θα το βάλουμε κι εμείς. Αυτό γίνεται και με τα ελαστικά και με ό,τι άλλο παραλαμβάνουμε και από τις ξυλίες και από οτιδήποτε. Μα γι' αυτό και προσπαθούμε να κόψουμε και δικά μας ξύλα για να έχουμε και λίγο πρωτοτυπία, αλλά να μπορούμε να κρατάμε και τιμές. Αυτά. Εκεί που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, πες μας τώρα για τη μίξη. Πάμε λοιπόν τώρα τι θέλω να κάνω. Όσες κυρίες λοιπόν είστε πιο παλιές το γνωρίζετε, λέμε και κάποιες πληροφορίες και για τις καινούργιες κυρίες. Έχουμε πει λοιπόν ότι τα φύλλα χρυσού τα κολλάμε μόνο με κόλλα μίξιον. Δεν κολλάει με καμία άλλη κόλλα. Εδώ λοιπόν θα πάω να κάνω λίγο ιδιαίτερη την κορνίζα μου και θα την περάσω όλη με φύλλο χρυσού. Θα μπω λοιπόν για να κολλήσω, να περάσω γρήγορα αλλά προσεκτικά. Κοιτάω, είναι κάτι που φαίνεται γιατί από τη στιγμή που έχει βαφτεί όλο μου το έργο έχει γίνει ματ. Οπότε περνώντας την κόλλα θα δείτε ότι γυαλίζει και έτσι έχετε μια πολύ καλή εικόνα του που έχει μπει η κόλλα σας ή όχι. Όμως στο συγκεκριμένο έργο δεν είναι τυχαίο που το έβαψα μαύρο διότι σε περίπτωση που μου μείνει κενό και κάπου δεν μου πιάσει πολύ καλά η κόλλα μου, θέλω να αναδεικνύεται από μέσα το μαύρο. Και ο λόγος είναι γιατί θα δείτε ότι από πάνω θα περάσω και μία παλαίωση, σαφώς δεν θέλω να μπω πάνω στο φύλλο χρυσού με αντικάντε. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να το βγάλουμε έτσι λίγο ακόμα πιο πολύ vintage και να το συνδυάσω με την παλαιότητά του. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είτε έχετε την κόλλα μίξιον σε μπουκαλάκι που βάζω και περνάω με πινέλο, είτε κάποιες κυρίες έχετε την κόλλα τη foil bone που είναι για τις λεπτομέρειες και έχει μέσα την κόλλα την μίξιον, όποια από τα δύο μπουκαλάκια στο συγκεκριμένο κομμάτι ή την μπάστα. Αλλά εδώ δεν μας κάνει. Όχι. Δεν θα ήθελα την πάστα εδώ πέρα. Λοιπόν, είτε λοιπόν έχετε το μπουκαλάκι, είτε έχετε, πώς το λένε, είτε έχετε το foil bone, είτε το κανονικό. Δεν ξέρω αν τα έχουμε και τα δύο εδώ εύκαιρα να τα δείξουμε πώς είναι τα μπουκαλάκια. Είναι, αλλά είναι αρκετά λερωμένο. Δεν νομίζω θα μπορέσουν να δει καλά. Το πιο μάπα πήρε. Μα τι να κάνω, αυτό βρήκα τώρα εδώ πέρα. Από πότε, από όταν ήσουν μαθήτρια. Να δείξω και από πίσω. Το foil bone το έχουμε. Αυτό είναι. Το foil bone είναι αυτό. Το τη μίξιον. Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή. Αυτό άνοιξε αυτό. Λοιπόν, βάλε από κάτω τους κωδικούς, Εύη. Όχι. Δεν θα κάνω εγώ δουλειά επειδή εσύ δεν μπορεί να το βρεις. Πρέπει να ανοίξω. Πρέπει να ανοίξω στο βάθος. Και άλλωστε οι περισσότερες κυρίες είναι οπτική τύπη. Ωραία, οπτική τύπη. Εγώ αρχίζω και περνάω την κόλλα τη μίξιον. Με ένα απλό πινελάκι. Εσύ, έχω βάλει στο αλουμινό χαρτό μου και ξεκινάω να περνάω. Μπαίνω κανονικά μέσα σαν να το βάφω. Εντάξει. Έγινε. Έχει και το μίξο από εδώ, ευτυχώς. Πάμε λοιπόν.
Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο, αδερφάκι μου. Συγγνώμη που δουλεύω, ε! Βρήκαμε όμως την αντίστοιχη της Βίβα για όσες κυρίες συνέχουν πάλι μες στη Μάκα. Και αυτή μας κάνει. Ό,τι collection, είτε είναι της, της Cadence, είτε είναι της Pendarte, είτε είναι της Viva, είτε είναι... όχι, μέχρι στο κόρο δεν έχει. Πήρα φόρα. Λοιπόν. Φαντάζομαι όλες οι εταιρείες τα έχουν λογικά, η Greco, γενικά όλες. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τις Cadence και τις... τις Cadence έχουμε μόνο. Τις Cadence, ναι. Τις Viva τις έχουμε. Δεν ξέρω αν ακόμα τη βγάζει. Αν έχει περισσέψει. Γενικά η Viva μας κάνει λίγα νερά. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Η κόλλα Mixion ονομάζεται κόλλα του Τετάρτου, το έχουμε πει αυτό και το λέω και για τις καινούργιες, και για τις καινούργιες κυρίες. Ο λόγος είναι ότι κανονικά πρέπει να μου την αφήσετε ένα τέταρτο για να στεγνώσει. Εντάξει, εγώ λοιπόν γι' αυτό περνάω. Προσπερνάω. Περνάω λοιπόν την κόλλα. Περνάς ή προσπερνάς. Και περνάω και προσπερνάω. Λοιπόν, περνάω λοιπόν την κόλλα Mixion για να μπω μετά να κάνω τις υπόλοιπες μου δουλειές και να αφήνω να... για να μην σας τρελαίνω με το πιστολάκι. Έχουμε πει λοιπόν ότι η κόλλα του Τετάρτου που σημαίνει Mixion, γιατί τώρα η μαμά, εντάξει, εγώ που είμαι πιο παλιά, θα σας πω και κάποια tips. Η κόλλα του Τετάρτου λοιπόν, εάν τη στεγνώσετε με το πιστολάκι, μπορεί να γίνει δίλεπτου. Άρχισε πάλι τα παλιά της. Το ξέρουμε. Έχουν πει και καινούργιες κυρίες, να μάθουνε. Ναι, λέω ότι είναι Τετάρτου και σαφώς, αν κάναμε αυτή τη στιγμή ένα έργο, μπορούσαμε να τη στεγνώσουμε μέσα σε 3 λεπτά. Άρα γίνεται του δίλεπτου. Του Τετάρτου. Όχι, όχι, όχι. Να μην το κάνετε αυτό. Μην με πολύ στρεσάρεις, δεν είναι καλή μου μέρα σήμερα. Άγω να σου πω κάτι. Έχουμε πει ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε και να λέμε τα μισά στον κόσμο. Τη μια μου λέει, λες άλλα κουράζεις, την άλλη μου λέει να μην λέω, τέλος πάντων, κάνε ό,τι θέλεις. Συγγνώμη και αν ενοχλώ κιόλας. Άλλωστε ο κόσμος σε ζητάει. Εμένα. Ναι, ναι. Καλά, ο κόσμος δεν έχει γούστο γενικότερα. Ο κόσμος σε ζητάει και κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, την ώρα που ερχόμουν. Την ώρα που ερχόμουν και είχε απίστευτη κίνηση. Φαίνεται γύρισαν πολύ και σήμερα. Την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω: δεν ξέρω αν θα προλάβω. Ξεκινώ με το αγγελάκι και έρχομαι. Το αγγελάκι είναι τίποτα. Ένα λεπτό δεν μας κάνει. Εντάξει. Είναι το αγγελάκι του δίλεπτου κι αυτό. Με Mixion έχει γίνει. Τι να πω. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήταν να πω, γιατί η μαμά σκοπίμως δεν το διευκρίνησε αυτό. Μετά από αυτή την ατάκα που μου είπε, και ξέρει η κυρία γιατί είναι και μέσα που μου το είπε, λοιπόν, που μου είπε, Ματινάκη μου, χωρίς να παρεξηγήσω, εγώ για την Εύη μπαίνω. Μα τι λέτε κυρία μου, εννοείται, τι λέτε τώρα. Ποια κυρία το είπε αυτή να πάρει δώρο μία Mixion. Νομίζω ότι την έχω μπλοκάρει, δεν πρέπει να να τη κάνω δώρο μία Mixion. Μία Mixion, τη κάνει δώρο. Μία από αυτές τις χρησιμοποιημένες. Μάμα, που είναι σούπερ. Η κυρία Πελαγιά είναι. Μόλις έρθει εδώ στις μία Mixion, λοιπόν. Το πες. Καλά, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Πελαγιά. Τώρα θα μπαίνουν όλες να μου ζητάνε Mixion. Θα δίνω εγώ απέτα. Και θα δίνω εγώ Πελαγιά πέσα. Πώς λένε κυρία Πελαγιά. Και εσύ, πάρ' και εσύ με ένα Mixion. Να το βρίστε τώρα, να μην αναμένετε μόνο γιατί παίρνει. Οπότε όποια έρχεται φεύγοντας θα πάρετε και μια Mixion. Κανόνισε τώρα. Αύριο μετά τις 3 που κλείνουμε. Λοιπόν, το έχω περάσει όλα πιστεύω. Γιατί έχω μια εφημούδη ζαλή στον έρωτα εδώ και δεν έχω καθόλου. Ναι, αλλά όποια μπαίνει μέσα δεν σημαίνει ότι τη ρωτάω εγώ το μικρό της. Εσείς πια, καλημέρα, πώς λένε. Πελαγία. Πελαγία και εσύ. Ωραία. Τώρα την κάτσαμε τη βάρκα. Α, τώρα την έκανε η μαμά. Είπα μία κυρία μόνο. Κυρία Πελαγία είπα. Θα ζητάω ταυτότητα, τελείως. Όχι, δεν ξέρω, εγώ μην άγχωνος. Θα ζητάω ταυτότητα όπως κάναμε στο, πώς το λένε, στο click away του COVID. Άλλο αυτό, τι μου το θύμισες. Που ήμασταν χωροφύλακες στην πόρτα. Τι έχουμε περάσει, τι έχουμε περάσει, έλεγε, όπα, εσύ, εις ραντεβού. Λέει, να πάρω, λέει, μια Mixion. Μια Mixion. Κάμα καλά, κυρία μου, εδώ πέρα έχουμε COVID, πας.
Θα σας τη φέρνω. Λέει, κλείστε ένα ραντεβού. Πρέπει να φτάνουμε τα αυτοκόλλητα από τη τέτοια. Λοιπόν, έχω περάσει με κόλλα μίξο λοιπόν επάνω την κορνίζα μας. Έτσι, και προχωράμε λοιπόν τώρα. Θα βάλω λίγο το πινελάκι στο νερό γιατί... Τώρα είμαι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο τώρα τα ξύλα για να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Να τα ξύλα μας. Τα έλεξα. Να σου λέω είναι η ίδια τσάξη. Λοιπόν, τέσσερα θα δείτε στο site μας. Έχεις βάλει την κόλλα του μίξιον. Την κόλλα του μίξιον. Την ανέβασες. Στο site. Οκ, εκεί κάτω από τώρα, στα σχόλια. Δεν μπαίνει ρε γάμο. Α, δεν μπαίνει ούτε αυτό. Ωραία. Βάλει λοιπόν και τις δύο για να έχουν επιλογή κυρίες και βάλει και τα ξύλα. Τα οποία τα ξύλα κυρίες μου είναι τέσσερα. Λοιπόν, θα σχηματίσω λοιπόν μπροστά μου περίπου το πώς θα γίνει το έργο μας. Τραβά το λίγο αυτό πίσω γιατί ξέρω ότι το κολλήσω μετά. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν βλέπετε τίποτα εσείς. Όχι, δεν παρακολουθούμε. Όχι, ρε. Ανεβάζουμε κόλλες. Παναγιά μου, δεν μπορώ. Λοιπόν, φαίνεται μέσα που έχω κάνει την σύνθεση πάνω στο τραπέζι. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται η τρούπα. Τα γύρω-γύρω δεν φαίνονται. Φαίνεται. Φαίνονται με λίγη φαντασία όλα. Ωραία. Θα πάω λοιπόν τώρα να δω, αφού κάνω και σκονάκια. Λοιπόν, είναι φωτοτυπίες τις οποίες τις έχουμε επιλέξει για να τις βγάλουμε επάνω στο έργο μας. Είναι τέσσερα διαφορετικά λουλούδια, σας τα δείχνω. Αρκετά vintage. Μπαρόκ. Μπαρόκ όντως. Εντάξει, είναι τέσσερα λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, είπα. Έτοιμη είσαι. Λοιπόν, και να πω ότι για όσες κυρίες τα θέλετε, σαφώς στις παραγγελίες σας, νομίζω στις παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε ότι θέλω και τις φωτοτυπίες, γιατί δεν βάζουμε τις φωτοτυπίες μέσα στο site, έτσι, θα το γράψετε στις παρατηρήσεις. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε γύρω-γύρω. Γενικά να ξέρετε ότι και οι φωτοτυπίες μας, είτε των Αγίων που μας παραγγέλνετε, είτε γενικά ό,τι έχει να κάνει με φωτοτυπίες, περνάνε πρώτα από Photoshop και μετά δίνονται για εκτύπωση, έτσι, για να μην υπάρχουν πίξελ, να μην είναι... Σαφώς υπάρχουν και κάποια που δυστυχώς δεν μπορούν να επεξεργαστούν, αν η εικόνα είναι πολύ χαμηλής ανάλυσης. Εκεί βρίσκουμε μια εναλλακτική ή κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων. Το πάντα με συνεννόηση. Λοιπόν, είναι άλλο ένα. Ωραία. Ένα κάνω το τελευταίο. Είναι άλλο ένα, εμείς το έχουμε χάσει το ενδιαφέρον τώρα. Εντάξει, έκανε κοιλιά το live. Επειδή έχω εγώ τα... Τώρα τα αυτός να περιμένουμε. Δηλαδή, τι πώς να τα κάνω τώρα. Για πείτε μας. Όπως τότε που έκοβες τη μητούλα. Αυτή κοβέρα, φίλε. Με έχει αλλάξει τα φώτα, έτσι. Η κοπέλα είναι... Δεν ξέρω αν έχει πουληθεί αυτή. Ή αυτή που έχουμε κάτω είναι η νορμάλ. Κάποιος πήρε μία που έχει κάνει με τοπική με... με φορτηγό. Δεν το κατάλαβε, γιατί λέω... Το είχαμε και ψηλά, λέμε, αυτό θέλετε... Λέει, ναι, να τη δω, όντε γίνεται, την κάνω μπαλάς και τη φτιάχνω. Λέω, έτσι και τη δει από κοντά, θα δει ότι είναι του ταχαμών. Τώρα, εκεί που την προσφέρανε, εντάξει,
Δεν ξανά ήρθαν να ψωνίσουν, μάλλον προφανώς το έκαναν. Ήρθαν και τότε από κοντά μετά και σου λέει πόπο Παναγιά μου. Είχαμε βάλει και την κάρτα του μαγαζιού μέσα, ούτε απ' έξω δεν περάσανε. Τελείωσε. Να ρωτήσω κάτι. Το φέρανε για αλλαγή. Όχι, γιατί είπα, λέει, μπορεί να βάλουμε καρτούλα, λέω, στα εποχιακά δεν γίνεται. Εντάξει, πιατέλα. Δηλαδή, ποια εποχή πουλάμε. Πιατέλα. Πώς πότε πουλάμε. Πιατέλα εντωμεταξύ ήταν, λέω, στα εποχιακά δεν κάνουμε αλλαγές. Λέω, λυπάμαι. Ωραία. Πότε ήταν η πιατέλα, ποια εποχή. Δεν ξέρω, ήταν καλοκαίρι. Δεν το χρήσωμα, μιλάμε. Αυτή που είχα κάνει. Ναι, ναι, μη λες πολλά και πω που Παναγιά μου, μη λες πολλά. Έχει κατέβει ευτυχώς προς τα κάτω στο YouTube, δεν το έχουν δει πολύ. Τι λες πολλά. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, όχι τι... Λοιπόν, προσέξτε λίγο ποια είναι η λογική μου και σαφώς θα κάνω και λίγα σκονάκια. όπως καταλαβαίνετε, κοιτάω να εκμεταλλευτώ το μεγάλο μέρος του ξύλου μου, το οποίο έβη μου... Πόσο επί πόσο είναι το ξύλο? Κάτσε, γιατί το κάνει επίτηδες. Νομίζω ότι θα με κομπλάρει, αλλά... Πώς έκανε τσακ. Σε άστο, δεν σε σηκάρει. Είναι 27 επί 16,5. Ωραία. 28 λοιπόν επί 16. Μπάς και σάντσα. Λοιπόν, κοιτάω λοιπόν στο επάνω που είναι το πιο φαρδί κομμάτι, να δω ποιο μου ταιριάζει. Γενικώς το λέω, σαφώς μπορεί κάποιες κυρίες να βάλετε και δικά σας θέματα, έτσι. Θα μπορούσα, ας πούμε, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να το δουλέψετε, γιατί όχι και με αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν ένα κάδρο που να ήταν, ας πούμε, με άτομα δικά σας αγαπημένα που ίσως, γιατί όχι και να τα έχουμε χάσει, θα μπορούσε να ήταν και με φωτογραφίες από το γάμο μας, έτσι, από τα παιδιά μας και στο κέντρο, να μπει πάλι μέσα στην κορνίζα ένα από τα πιο κεντρικά μας άτομα, αυτά που θα θέλαμε, μπορεί να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε άτομο δικό μας, π.χ. στη μητέρα μας. Έτσι, να βάλουμε κάποιες φωτογραφίες και να μπει και μια αγαπημένη φωτογραφία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Όπως και να το δουλέψετε όμως, όπως και αυτό που είπε η κυρία Ελένη, αν δεν κάνω λάθος, που είπε έτσι με εικόνες κτλ., θα μπορούσε να υπάρχουν γύρω-γύρω μοτίβα εκκλησιαστικά, που υπάρχουν πάρα πολλά, εκτός από το να μπουν Άγιοι. Η διάσταση είναι 16,5 επί 27, καλά δεν είπα, καλά δεν είπα, το ξύλο. Το κάθε ξύλο. Το κάθε ξύλο, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσατε άνετα να τα δουλέψετε, δεν έγινε και τίποτα εάν κοπεί κάποιο μέρος από το έργο σας, διότι αυτά τα βλέπουμε άλλωστε και στις εκκλησίες, ακόμα και πάνω στις στιχογραφίες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι θα μπορούσαμε, όταν θα επιλέξετε τι θα βάλετε, να δείτε ανάλογα τι μένει παραπάνω. Εντάξει, λοιπόν, εδώ λοιπόν εγώ έχω κάνει, για να μην σας κουράζω και κάθομαι τώρα και τα ξαναυπολογίζω, έτσι, γιατί είναι άλλα που είναι μεγάλο το λουλούδι, όπως είναι εδώ η τουλίπα, οπότε μπορεί να μπει σε κάποια φάση και να μου κοπεί, οπότε το χάσα, έτσι, αν πάω ανάποδα. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, εάν πάω να τη βάλω την τουλίπα σε ένα από τα κάτω μου κομμάτια, εδώ ή εδώ, έτσι, δείτε λιγάκι, ήδη το μισό μου κομμάτι θα το χάσω, οπότε δεν θα μου φαίνεται όμορφο το λουλούδι. Αυτό εννοώ, δηλαδή, ότι κοιτάω που θα μου φαίνεται περισσότερο, οπότε έχω επιλέξει να μπει. Βλέπετε ότι ενώ επάνω μου δείχνει πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχω βάλει επάνω τα δύο... Μα γι' αυτό κάνεις σκονάκι, τώρα καταλαβαίνω. Μα γι' αυτό, για να μην κάθομαι και κουράζω τον κόσμο. Τα έχω... κουραζόμαστε ούτως ή άλλως. Μην νομίζεις ότι δεν θέλει καθ' την ώρα του. Έτσι. Καλή, όπως και εδώ έχω κρατήσει, αλλά επέλεξα ένα μέρος. Δείτε λιγάκι, αυτό εδώ ας πούμε... Κάτω δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εκτός από τα κοτσάνια που θα μου κοπεί. Ενώ αυτό εδώ μπορεί να μου κοπεί κάποια από τις τουλίπες, αλλά πίσω από, στο κάτω μέρος έχει μια αρκετά όμορφη σύνθεση. Άρα λοιπόν τα ψιλομελετάμε και γι' αυτό και έχω κάνει αυτή εδώ λοιπόν την επιλογή. Άρα εν ολίγες κοιτάμε τι θα βάλουμε ώστε να μην μας κοπεί το θέμα. Ακριβώς. Μην γίνει ακριβώς. Δηλαδή σαν τη μάσκα που κάνει μαμά εκτάκτος στην Κυριακή, που από τη μία πλευρά τον είχε... Θα ξεχάσω να το σχεδιάσουμε. τον είχε, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ένα-ένα κομμάτι, τα έχω βάλει στην άκρη. Θα κόψω λοιπόν χαρτί,
δύο διπλά χαρτιά, μην μου τα μπερδέψουμε. Ένα και άλλο ένα. Πες μου άλλο ένα, σε παρακαλώ. Ωραία. Τέλεια. Και θα πάρω λοιπόν μία-μία από τις φωτοτυπίες μου και θα ψεκάσω. Έχω πει ότι ψεκάζουμε από την ανάποδη πλευρά και πάμε να ταμπονάρουμε. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν. Κόλλαντε που πας. Εφέ μου, μπορείς να μου το ανοίξεις, παρακαλώ. Ανοίγει. Όχι. Όχι. Ωραία, θα πάρω. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Καλά, δίνω λίγο προσοχή στις άκρες μου. Για όσες κυρίες θέλετε να το κάνετε, νομίζω ότι και η φωτογραφία μου που έχω ανεβάσει θα σας βοηθήσει να μην μπεδεύεστε πώς, ποια φωτοτυπία πάει πού, αν κάνετε το ίδιο. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και τοποθετώ. Κοιτάω να είμαι καλά κεντραρισμένη. Ωραία. Και ξεκινάω με το χέρι μου να στρώνω. Ωραία. Διώχνω την κόλλα, συγγνώμη, τον αέρα από το θέμα μου. Όπου δω ότι, γιατί είναι βασικό να έχει μπει καλά η κόλλα στις άκρες, επεμβαίνω πάλι. Ωραία. Και εδώ. Okay. Και λίγο από εδώ. Αυτό θα το προσέξετε ιδιαίτερα για να σας στρώσει και να γίνει σωστό το κόλλημά σας. Οπότε, εδώ λοιπόν, αφού είμαι σίγουρη ότι έχει κολλήσει, ότι δεν μου έχει κρατήσει φουσκάλες, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο φως, με ένα γυαλόχαρτο ή, δεν θέλω γυαλόχαρτο, θέλω ή αν έχετε, μπράβο, μία καλή λίμα. Ξεκινάω λοιπόν, για να χαρπάρω γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο μου, έτσι δείτε πόσο όμορφο είναι, και πάω τώρα να κάνω το δεύτερο, ακριβώς όπως το έχω. Ευχαριστώ. Σαφώς μπορείτε να εκτυπώσετε και να βάλετε ό,τι θεματολογία, αυτό που έλεγε η μητέρα μου πριν, ό,τι θεματολογία θέλετε ή αν θέλετε τα ίδια κτλ. Υπάρχουν όμως και αρκετά ριζόχαρτα, αρκετά θέματα τα οποία είναι χωρισμένο το α3 στα 4, τα οποία επίσης, επειδή έχουν μια συνοχή στα χρώματα και γενικά στα σχέδια, είναι χωρισμένο στα 2 που κάνει 2 α4, που μπορείτε να τα συνδυάσετε και να κάνετε τη δουλειά σας, είτε με τις χαρτοπετσέτες σας, είτε με ό,τι έχετε, και να το βγάλετε εξίσου οικονομικά και όμορφο.
λοιπόν. Οπότε γυαλοχαρτάρουμε και το φέρνουμε και το δεύτερο είναι έτοιμο. Έτσι. Έτοιμο λοιπόν και το δεύτερο μου το θέμα. Μου δίνεις το τρίτο μεριάκι. Οπότε είναι αυτό λογικά. Με μαράκι εννοείται. Μπορείς να τις δώσεις για εκτύπωση και να βάλεις κανονικά τις βάφτες της μικρής, εννοείται. Κόψω μου άλλο ένα, σε παρακαλώ. Να το έχω έτοιμο χαρτί γιατί έχουν βραχεί πολύ. Εδώ βλέπετε ότι ξεκινάω από το λεπτό επάνω, είμαι στα κάτω αυτή τη στιγμή, έτσι, και έχω κρατήσει επειδή μου κάνει εδώ λοιπόν το άνοιγμα, αυτό είναι που θα αφαιρεθεί, έχω κρατήσει λοιπόν ένα μέρος από το ωραίο λουλούδι που πιάνει και από το κίτρινο κάτω. Θα πρέπει να, δηλαδή, να ρωτήσω το παιδί, γιατί αυτό το έχει σχεδιάσει στη διάθεση τη συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα το να μας το κάνει σε μικρότερο. Δεν το γνωρίζω, θα πρέπει να το ρωτήσω. Θα πρέπει να το ρωτήσουμε, ναι, αν δηλαδή βγαίνει σε μικρότερο σχεδιάκι. Η αλήθεια είναι ότι για ένα κομμάτι δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό, έτσι, το... Αλλά μπορώ να ρωτήσω, εννοείται το κατά πόσο γίνεται, βέβαια. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, σαφώς, αλλά το ασπάσω το μαγαζί. Ωπα! Γκρέμπιστα. Δεν μου πες, δεν έχω εικόνα. Ναι. Που με έχασες. Δεν πήγα. Ή δεν το παρατήρησες ότι με έχασες. Καλή, δεν έχω πάρει τα μάτια μου από την κάμερα. Λοιπόν. Να δούμε αν έχουμε κολλήσει καλά. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν και το ένα από τα κάτω μου. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Ναι, κανένα πρόβλημα, θα έχω απάντηση. Μαρία, θα μου δίνεις παρακαλώ και το τελευταίο. Ναι. Αυτά τα κρατάμε και τα χρειάζομαι. Ευχαριστώ. Και πάμε να βράξουμε και το τελευταίο, δεν με πειράζει. Λοιπόν, είμαι έτοιμη λοιπόν και εδώ. Έχω πει ότι όταν δουλεύουμε χαρτί, επάνω
από την επάνω μεριά, έτσι, παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να μπει κόλλα. Είναι αρκετά παχύ το χαρτί, να το πω έτσι, δεν είναι όπως το ριζόχαρτο ή χαρτοπετσέτα, το οποίο δεν βοηθάει στο κόλλημα. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Εντάξει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάτε τα υλικά σας. Πολλές φορές, αν έχετε δει που το κάνω, δεν είναι ότι περνάω κόλλα, απλώς μπορεί με αυτό που έχει πάνω ήδη το πινέλο μου, βοηθάω να σπρώξω να βγει ο αέρας. Τίποτα. Α, δεν ξέρω, είναι θολή ο θόρυβος, όντως. Ώστε. Δεν ξέρω, καθαρίζω εγώ. Δεν σε άκουσα. Είναι θολή, όντως. Καθαρίζω εγώ. Βάζω τα ταχυτικά. Οπότε είναι έτοιμο και το τέταρτο. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι βγήκανε πολύ όμορφα. Και το επόμενο μου τώρα που θα κάνω, κορίτσια, είναι... Βάζω το πινελάκι καταρχάς στο νερό. Και θα πάω τώρα να ετοιμάσω. Θα πάρω έναν σταμπαδόρο. Εδώ. Και... θα κάνω το εξής, θα βάλω πάλι, όσο θα δω τα υλικά μου, λοιπόν, θα βάλω πάλι λίγο χρώμα μαύρο, ωραία, και με το σταμπαδόρο μου θα πάρω λίγο χρώμα, εντάξει, εδώ παίρνω λίγο χρώμα από το σταμπαδόρο, και θα ξεκινήσω γύρω-γύρω και ελαφρώς θα πατάω και λίγο επάνω στο χαρτί μου, έτσι, για να κάνω καλύτερη ενσωμάτωση και να μην μου φαίνεται, δείτε λίγο, πώς δείχνει στο πλάι, έτσι, το γδαρμένο και το χαλασμένο και πώς αρχίζει και μου σχηματίζεται όταν θα περάσω, που έχω περάσει, να δω, εδώ. Λοιπόν, πώς αρχίζει και μου ενσωματώνεται με το μαύρο το χρώμα, έτσι. Πάμε λίγο να το δούμε. Βλέπετε ότι περνάω και ταμπονάρω και λίγο επάνω στην επιφάνειά μου. Το πίσω μέρος μου είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς θα μπω να κολλήσω. Οπότε, εδώ λοιπόν... έτσι, είναι έτοιμο. Θα το κάνω και στα τέσσερα. Ωραία. Με ένα μικρό πινελάκι, μια μικρή λεπτομέρεια θα μπω και θα σκουπίσω. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Νομίζω ότι βγαίνει αρκετά εντυπωσιακό. Έτσι, πραγματικά δείτε πόσο όμορφα χαρίζει. Είναι υπέροχο. Πάμε και στο τελευταίο. Να δείξουμε μετά τη Παναγία που έχεις πίσω στο τραπεζάκι. Και μπορούμε να δείξουμε και άλλα πραγματάκια. Νομίζω κάτι άλλο θα δείξω. Θα δείξουμε και αυτό όμως. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε είναι η ίδια τεχνική, γιατί
πολλές κυρίες δεν την κάνουν. Λοιπόν, έχω λοιπόν τελειώσει, έχω περάσει και είναι έτοιμα και τα τέσσερα μου. Έτσι, τόσο απλά και γρήγορα. Και θα πάω τώρα, νομίζω ότι θα το κρατήσω το χρώμα μου, γιατί πάντα χρειάζομαι στο τέλος. Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να... Μαρία, Εύη μου έχει στραβώσει την κάμερα. Είμαι λίγο... Ωραία, όσο μπορούμε. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν τώρα, θα βγάλω φύλλα χρυσού. Φέρτε μου λίγο πιο κοντά, γιατί είναι κάτι που μπορώ να το δουλέψω. Πάμε να δούμε λοιπόν με τα φύλλα χρυσού τι έχω κάνει. Ξεχάσα να περάσω κάποιο χρόνο. Α, δώστε μου. Α, φέρτε μου λίγο. Εντάξει. Λοιπόν. Παίρνω λοιπόν κοντά μου. Θα δείτε ότι γενικώς θα τσιμπάει. Εδώ νομίζω ότι είμαι καλά. Θα νιώθετε ότι όπου έχετε περάσει την κόλλα τη μίξιον, θα νιώθετε ότι τσιμπάει. Ακόμα και μετά από μία μέρα να πάτε να βάλετε τα φύλλα χρυσού, αυτό ακόμα θα νιώθετε το τσιμπήμα της κόλλας. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνω. Θα πάρετε ένα πινέλο, κατά προτίμηση στεγνό, και ευτυχώς αυτό είναι στεγνό. Ευτυχώς. Λοιπόν, και θα ξεκινήσετε με τα φύλλα χρυσού, εδώ δεν θέλω να μπω με το ρολό, να το πω έτσι, μιλάω για αυτό το χρήσωμα, επειδή όσες κυρίες βάλετε από τη foil bond που είπα, δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το χρήσωμα. Είναι κάτι πάρα πολύ ανάλαφρο και δεν θα σας βγει όμορφα, ούτε θα μπορέσετε να μπείτε μέσα σε όλες αυτές τις εσοχές που μου κάνει το κορμιζάκι μου. Εδώ λοιπόν θέλει τα κανονικά, τα φύλλα χρυσού, τα τετράγωνα, το οποίο θα κόβετε κομματάκια και θα τοποθετείτε και θα τα βάζετε μέχρι ένα σημείο και όπου βλέπετε ότι έχετε κενό θα βάλετε. Όπου δεν σας πιάσει το απόλυτο, το προσπερνάμε. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του ντεκουπάς, το να βάζουμε χρήσωμα, η αλήθεια είναι αυτή και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Τι θέλω τώρα να σας πω, σαφώς υπάρχουν, δεν ξέρω σε ποιο σημείο του site θα βρείτε τα φύλλα χρυσού, υπάρχουν και σε μπρόνζε, ναι αλλά πού υπάγεται, στα μίντιου, το χρήσωμα είναι στη διακόσμηση, okay. Λοιπόν, να πω όμως ότι... Ναι, στη διακόσμηση. Ωραία. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τα χρυσώματα. Και τι θέλω να πω, ότι υπάρχει και στο χρυσό, υπάρχει και στο ασημείο ανάλογα το τι θα φτιάξετε. Υπάρχει και στο μπρονζέ, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο ότι νομίζω ότι έχουμε φέρει και πακέτα με 5 τεμάχια. Δηλαδή, επειδή γενικώς το χρήσωμα θεωρείται λίγο πιο... Ας το πούμε ακριβό, αυτό νομίζω ότι έχουμε βάση. Φέρει, νομίζω είναι τις πεντάρτες αυτά. Τις πεντάρτες. Ωραία. Ναι. Έχουμε φέρει λοιπόν τα πακετάκια που είναι με 5 φύλλα χρυσού για τέτοιες μικρές δουλειές που είναι είναι πάρα πολύ οικονομικά και μπορείτε να βγάλετε το έργο σας. Ξεκινάω λοιπόν, κόβω κομματάκια και αρχίζω και τοποθετώ. Και με ένα μαλακό πινέλο αρχίζω να το περνάω και σαφώς όπου υπάρχει κόλλα να ξέρετε ότι το χρήσωμα πάει και κάθεται. Εννοείται ότι επειδή έχω και κομματάκια δεν πετάτε τίποτα και να πω ότι και όσες κυρίες χρησιμοποιείτε τα φύλλα χρυσού που μπορεί να σας μείνουν κομματάκια μετά που σκουπίζετε, εννοείται ότι μπορείτε να τα μαζεύετε σε ένα βαζάκι για άλλη σας δουλειά. Αρχίζω λοιπόν, βλέπετε ότι τοποθετώ και περνάω έτσι, όπου είναι πιο μέσα η κόλλα μου μπαίνω και σπρώχνω να μπει.
Βλέπουμε λοιπόν πως σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται επάνω στην κορνίζα μου τα φύλλα χρυσού. Έτσι βλέπετε ότι έρχονται και αγκαλιάζουν το απόλυτο. Σας δείχνω λίγο το αγγελάκι, έτσι, που πόσο λεπτομέρεια υπάρχει στο πρόσωπο και πώς πάει σιγά σιγά και μπαίνει μέσα στις εσοχές μου. Έχουμε κάποιες απορίες, κοριτσιά. Όχι, νομίζω δεν έχουμε κάτι. Όταν σας μένουν κομματάκια, όπως έχουν μείνει και σε μένα, βλέπετε ότι δεν τα πετάω, τα χρησιμοποιώ και καλό είναι να τα αφήνετε μέσα στις σελιδούλες που υπάρχουν, που ξεχωρίζει το ένα με το άλλο, ας είναι μικρό κομματάκι. Να, βλέπετε, τα χρησιμοποιώ όλα, δεν πετάμε κάτι, έτσι. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα κομματάκι μικρό που μου έχει μείνει. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν σημαίνει ότι δεν μου κάνει για τη δουλειά μου. Απλώς, για να μην μου σπάσει, να μην μου γίνει μικρά κομματάκια, έτσι, μαζεύω μόνο αυτά που θα τρίψω, υποτίθεται, μετά, για να τα βάλετε σε ένα βαζάκι και να τα χρησιμοποιήσετε όπως τα flex, τα μικρά τα κομματάκια που έχουμε από τα χρυσώματα. Κομματάκια όμως που είναι ολόκληρα και απλώς έχω πάρει ένα μέρος μόνο και έχω χρησιμοποιήσει, αυτά καλό είναι να μένουνε μέσα στις σελίδες. Λοιπόν, περνάω και από εδώ. Κοιτάω να δω που έχω κενά. Βλέπετε, τα κουμπάω και με το πινέλο μου το σπρώχνω να μπει μέσα όπου έχει κάνει σοχή, έτσι. Μπαίνω μέσα στο χέρι του. Η απόλυτη ησυχία από τα κορίτσια. Μπράβο, κορίτσια, πώς είστε καλά. Μπράβο. Βέβαια, ξέρω ότι επειδή δεν με παρακολουθείτε, αλλά... Αυτό ακριβώς. Την καλή κουβέντα, ρε. Αν το κατάλαβες, βρέθηκε. Φαίνεται, μάνα μου. Να και το δεύτερο κελάκι. Εννοείται ότι όταν μου περνάτε φύλλα χρυσού, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα να μένω. Και εννοείται ότι φεύγεται μύδας.
Εντάξει. Κοιτάω να δω που έχω κενά και κομματάκια που μου περισσεύουν, εννοείται ότι μπορώ να τα ακουμπήσω. Λοιπόν, και θα έρθω τώρα, αν εδώ δεν έχω βάλει, συγγνώμη, ακόμα ένα λεπτό. Ωραία. Καλό είναι να το κοιτάμε λίγο και ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα που έχω περάσει το χρήσωμά μου, θα έρθω με το ίδιο μου πινέλο και θα αρχίσω, γιατί είναι ένα πινέλο που είναι μαλακό και σαφώς υπάρχουν πινέλα ειδικά για το χρήσωμα. Έτσι, λοιπόν, πάμε λοιπόν, περνάμε και τρίβω να διώξω ό,τι δεν χρειάζομαι. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω να μείνει μόνο καθαρά και μόνο το χρήσωμά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με την εικόνα που λέτε ότι είναι θολή. Εμείς ούτε το φωτισμό έχουμε αλλάξει από όταν έχουμε μπει στο μαγαζί, ούτε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η σύνδεση, υπάρχει κάποιο θέμα, πέφτει λίγο η ανάλυση κτλ. Δεν έχω σύνδεση, έρχεται και φεύγει. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς. Αυτό δεν έχει να κάνει. Τι άλλο. Υπάρχει καλούπι για την κορνίζα. Η κορνίζα η συγκεκριμένη είναι εισαγωγή. Δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε εμείς. Δεν υπάρχει δυστυχώς το καλουπάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει. Πάμε λοιπόν να τη δούμε πόσο άλλαξε, έτσι. Και πόσο όμορφη έγινε με το χρήσωμά μας. Έτσι, αρκετά εντυπωσιακή νομίζω. Λοιπόν, εδώ τώρα... Ναι, μάλλον θα έχει να κάνει κάτι με τη σύνδεση. Μπορεί να πέφτει λίγο η σύνδεση. Εδώ από εμάς δεν έχει... Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω κάτι και να θέλω. Αυτό που λέτε εσείς, κυρία Μαρία, αν θα τη διακόπτετε η εικόνα από εμάς, έχουμε συνεχόμενη ροή, δεν μου έχει παραπονεθεί κάποιος άλλος. Μήπως υπάρχει θέμα με το δικό σας στο ίντερνετ, από την πλευρά σας. Αλλά εμένα δεν μου έχει κάνει καμία διακοπή, δηλαδή συνεχίζεται κανονικά η ροή του live. Λοιπόν. Οπότε, μαζεύω λοιπόν και εδώ. Θα τα αφήσω λίγο αυτό όπως το χρειαστώ, μόνο με το βρεμένο να μαζέψω λίγο. Είναι καθαρή, την κάνω συνέχεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να παίζει ρόλο. Γιατί δεν μου φαίνομαι καθαρή. Ότι είναι λίγο θολή η εικόνα. Εγώ από τον υπολογιστή σε βλέπω πιο καθαρά, αλλά προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με την εικόνα. Οκ, λοιπόν, προχωράω δηλαδή. Είναι αναγκαστικά, δεν μπορώ να κάνω. Ωραία. Μαρία, τι θέλω από σένα. Σε παρακαλώ, θέλω ένα ζευγάρι γάτια. Θέλω να μου, και θέλω να μου βρεις και ένα βαπονιζατέρ που να έχει να κάνει, που να έχω λίγο σπρέι νεύτη μέσα. Από εκεί. Ή αν δεν έχουν μέσα, να βάλουμε λίγο. Αυτό νομίζω είναι, δεν είναι. Το άλλο. Ξέρω να έχω και εδώ. Αυτό είναι. Α, είναι και αυτό. Αυτό είναι. Πώς είναι. Μπορεί να είναι αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ τώρα κορίτσια τι θα πάω να κάνω. Θα πάω λοιπόν να το παλαιώσω. Δεν το θέλω. Μισό λεπτάκι να πω κάτι. Επειδή άλλες κυρίες παραπονιούνται ότι είναι θολά, άλλες κυρίες βλέπουν ότι είναι καθαρά, άλλες κυρίες λένε ότι κάνουν διακοπές. Σε περίπτωση που είναι μεγάλο το πρόβλημα, στο τέλος του live, το βιντεάκι και θα μείνει κανονικά και θα παίζεται μονοκόμματα. Αν έχουν γίνει διακοπές, αυτές δεν αποθηκεύονται στο βίντεο το τελικό. Δηλαδή θα μπορείτε να το δείτε με την ησυχία σας μετά κανονικότατα. Όπως και στο βίντεο που θα ανέβει στο YouTube, πάλι θα είναι μονοκόμματο, δεν θα υπάρχουν διακοπές. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω για το κάθε ένα τι μπορεί να παίζει ρόλο από τη δικιά μας την πλευρά και την κάμερα δεν έχουμε καθαρίσει αρκετές φορές. Μπορεί να έχει να κάνει με τη σύνδεση τη δικιά μας, λόγω του καιρού να πέφτει λίγο η σύνδεση
και να γίνεται λίγο ένα θεματάκι εκεί. Δυστυχώς είναι κάτι που είναι τώρα πέρα από τις δυνάμεις μου να κάνω, να βελτιώσω κάτι. Αναγκαστικά συνεχίζουμε κανονικά. Και από εκεί και πέρα ευελπιστώ να όσες κυρίες μπορούν να παρακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν και να καταλάβουμε αυτό που δείχνουμε. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν απορίες, θα είμαστε διαθέσιμες αύριο στο τηλέφωνο και μέσω Messenger να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία δεν έχετε καταλάβει λόγω του φωτισμού και των διακοπών. Όχι, είμαστε 3,5 χρόνια στο χώρο, από όταν έχουμε μπει, ένας ηλεκτρολόγος ήρθε, μας τα έβαλε, δεν έχουμε κάνει κάποια αλλαγή στο φωτισμό. Αυτό. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Και λέω λοιπόν ότι θα πάω τώρα, δεν θέλω να το αφήσω τόσο έντονα χρυσό, δεν θέλω να το αφήσω να είναι τόσο έντονο, σαφώς όσες κυρίες τους αρέσει, έτσι, εμένα είναι λίγο, δεν είναι του στυλ μου, μ' αρέσει το χρύσωμα αλλά μ' αρέσει παλαιωμένο, ειδικά σε τέτοια έργα. Θα πάω λοιπόν, δεν θα μπω ούτε με την αντικάντε, γιατί η αντικάντε επειδή έχει να κάνει με βάση το νερό, δεν είτε το υγρό κερί, είτε η distress, μου βγάζουν μία παλαιώση, δεν μου βγάζουν όμως αυτή που θέλω εγώ. Εγώ λοιπόν μ' αρέσει πάνω στο χρύσωμα να δουλεύω μία από τις πατίνες νεφτιού. Εδώ λοιπόν σήμερα θα δουλέψουμε μία που τη γνωρίζετε αρκετά κυρίες, την Asphaltum, έτσι, το οποίο είναι της Cadence. Και θα μπω λοιπόν με το συγκεκριμένο, γιατί το θέλω να είναι ρευστό το... πώς το λένε, ρευστό. Θες να μου σπρώξεις να δεις λίγο αν κατεβαίνει καθόλου επάνω αυτό. Δεν κατεβαίνει άλλο. Όχι, όχι. Φαίνεται όμως... Ακτινοβολή. Φέρ το λίγο πιο κοντά. Εδώ, μήπως αυτό να φέρω. Για αυτό είναι, αυτό και πίσω. Εδώ φαίνομαι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν ένα πινέλο που έχω πει ότι γενικά θέλω να έχετε πινέλα που να έχουν να κάνουν όσα δουλεύετε με τέτοιες πατίνες, με κεριά, πατίνες νεφιού κτλ. Έχουμε ένα βαζάκι το οποίο έχει μέσα, πώς το λένε, νεύτη και εκεί πλένουμε τα πινέλα μας, έτσι. Εδώ λοιπόν έχω ένα πινέλο που από αυτά που χρησιμοποιώ. Και επειδή έχω δείξει και άλλους τρόπους που αραιώνω την Asphaltum, εδώ τη θέλω ρευστή. Θέλω να τρέχει για να μπορεί να μου μπει άνετα μέσα σε όλα τα σκαλίσματα της κορνίζας μου. Οπότε θα πάρω λοιπόν με βαλκονιζατέρ νεύτη και θα αρχίσω να ψεκάζω. Φαίνεται, είμαι μέσα σε αυτό. Αρχίζω λοιπόν και ψεκάζω επάνω στην άσφαλτο για να την αραιώσω. Όπου νιώσω ότι στο μόνι μου σφίγγει δηλαδή πάλι, ξαναψεκάζω ξανά. Παίρνω λοιπόν, συγγνώμη λάθος πινέλο, παίρνω λοιπόν το πινέλο μου και ξεκινάω να παίρνω και να περνάω κομμάτι-κομμάτι την κορνίζα μου. Από εκεί λοιπόν που έχει αραιώσει, μπαίνω και περνάω ωραία, μακώθηκε το. Θα πάρω λοιπόν μόρο μάντιλα και αρχίζω. Κυρία Άννα, εμείς αυτό, δηλαδή και σε πράγματα που μας έχουν σπάσει, καταλάβετε όλα είναι μες στο πρόγραμμα και τα λοιπά. Όλα τα χρησιμοποιούμε με τη σύλληπη, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το άλλο που επίσης έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ και το είδα δηλαδή και με τα μάτια μου στη χειροτέχνικα που κάναμε ήταν η Fix Me, που είναι η κόλλα στιγμής η πάρα πολύ ισχυρή της Cadence. Αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε χρησιμοποιήσει και ξέρουμε, δηλαδή και τη σύλληπη την έχουμε και με τις πολυεστερικές της μάσκες και όλα αυτά κρεμαστά στον τοίχο και δεν έχουν πάθει τίποτα. Και με τη Fix Me αντίστοιχα, όλο αυτό που είχαμε κάνει, το στήσιμο στη χειροτέχνικα που είχαμε κρεμάσει πολυεστερικά κτλ. Όλα ήταν με τη Fix Me και δεν κουνιότανε καθόλου και έμεινε και έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες από τις δύο, δεν θα σας πρότεινα κάποια τλακόλ ή κάποια θερμόκολλα. Αυτές, τουλάχιστον είναι αυτές που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς και ξέρουμε ότι είναι πολύ πολύ ισχυρές. Επέτρεψε μου λίγο για να μην μου στεγνώνει, να πω λοιπόν ότι
πάω κομμάτι-κομμάτι, περνάω και σκουπίζω. Γιατί, γιατί επειδή γενικώς μου εξατμίζεται και θέλω να κρατήσω να είναι ρευστό επάνω η παλαιόσή μου, πάμε λίγο να τη δούμε πόσο όμορφα αρχίζει και μου βγάζει το αποτέλεσμά μου σε συνδυασμό που ακόμα εδώ δεν έχω περάσει. Καζαμπούμπου τα αγγελάκια. Έτσι, δείτε λοιπόν πόσο όμορφα μπαίνει μέσα και μου βγάζει παλαιωμένο το χρύσωμά μου. Δεν επηρεάζει το μορομάντιλο που είναι νερό. Όχι, όχι. Το μορομάντιλο το χρησιμοποιώ παντού. Δυστυχώς είναι από τα λίγα που βγάζει και την πίσα. Ρωτάει για την οξύδωση. Όχι, του φωτιού. Αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς θέλω να βγάλω παλαιωμένο το έργο μου. Έτσι. Δεν υπάρχει οξύδωση ή όχι. Είναι κάτι δεν ξέρω... να το βγάλω. Το επιδιώκω δηλαδή. Τουλάχιστον σε αυτά που δουλεύουμε, που είναι από μίμηση χρυσού. Δεν είναι original, σαφώς. Δεν είναι τα original που κυκλοφορούν, που χρησιμοποιούν και για τις αγιογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην καλλιτεχνία, μα και στην αγιογραφία τα χρησιμοποιούν αυτά εδώ. Υπάρχουν και τα original, και τα που, είναι original. Καρα... που, έχει... που είναι με καράτια κανονικά. Αλλά αγιογράφοι τα χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα. Έτσι. Γιατί μιλάμε ότι μετά οι τιμές πάνουν. Ναι, ισχύει. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κάποιο θεματάκι με το συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω λοιπόν... Σαφώς θα περάσετε και το βερνικά εξας μετά από πάνω του, του νευτιού. Απλώς αυτό για τις κυρίες που μας λέτε συνέχεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άσφαλτο, δυστυχώς είναι με βάση το νεύτη, επειδή πολλές ξέρω ότι έχετε πρόβλημα με, το, με τη μυρωδιά. Δυστυχώς και ακόμα και που το αραιώνουμε και με είναι το άοσμο μυρίζω, αλλά... και με το άοσμο το νεύτη είτε με το κερί παλιός που το έχουμε κάνει σαν τεχνική, ακόμα μυρίζει, δηλαδή έχει τη μυρωδιά του. Όλα ό,τι έχει να κάνει με το νεύτη. Ναι, απλώς επειδή η άσφαλτο μου κάνει την πιο βαριά, την πιο έτσι, τη μοναστηριακή παλιός που λέω. Θυμάσαι και τις Πεντάρτη την άλλη που ήταν πολύ ρευστή. Την Άμστερνταμ. Όχι, όχι, δεν άφησα, δεν ξέχασα, τώρα κόλλησα. Που την νευτιού. Ναι, που ήταν νερό. Η λίκουη. Λοιπόν, θυμάσαι πόσο, πόσο μύρισε. Πολύ, βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες μας και θέλω να σας δείξω. Δείτε, αν φαίνεται, σε αυτό εδώ το σημείο, στο ποδαράκι από το... Το βλέπετε εδώ πέρα, φαίνεται, έβγουμε μέσα στην κάμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι που δεν μου περάστηκε με φύλλα χρυσού, που σημαίνει ότι δεν μου έκατσε η κόλλα η μίξο. Βλέπετε αυτό το μικρό το κομματάκι. Παρ' όλα αυτά όμως μπήκε από πάνω σε γύρω-γύρω το χρύσωμα, έχει περαστεί παλαίωση. Στο σύνολο λοιπόν είναι αυτό που σας είπα, ότι η συγκεκριμένη παλαίωση, το να τύχει να μου μείνουν ένα-δυο σημεία που να μην έχει μπει καλά το φύλλο χρυσού, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μπορώ να βγάλω αυτή την υπέροχη παλαίωση του έργου μου. Εντάξει, κορίτσια. Το αφήνω λοιπόν λίγο να στεγνώνει. Έχω τελειώσει με την κορνίζα μου. Ρωτάω γιατί χρησιμοποιήσατε άσφαλτον και όχι αντικάντε που είναι νερού. Είναι νερού και δεν μου βγάζει αυτή την έντονη παλαίωση. Όχι, ρωτάει η γυναίκα λόγω του μορομάντιλου. Δηλαδή λόγω του ότι δεν το είναι... Το περνάω όλο. Δεν είναι η πατίνα με βάση το νερό και χρησιμοποιήσαμε νερό με νεύτη. Αν το επηρεάζει καθόλου στο σκούπισμα. Το μορομάντιλο. Ή στην οξύδωση. Πρόσεξε με. Το μορομάντιλο το χρησιμοποιούμε και σε πατίνες νερού και σε πατίνες νευτιού. Είναι το δεξί μας χέρι. Το έχω πει αυτό πρώτον. Πολλοί χρησιμοποιούν και το χαρτί κουζίνας, αλλά δεν ρουφάει, δεν τραβάει τόσο ομοιόμορφα όπως τραβάει το μορομάντιλο. Μα μιλάμε αυτή τη στιγμή για οξύδωση χρυσού. Όταν εγώ πάω από πάνω να το παλαιώσω και να το χαλάσω, αυτό είναι ο στόχο μου. Γιατί σαν, λέμε σαν πρόσμηξη. Μα αν τυχόν ήθελα να κάνω χρύσωμα και δεν ήθελα να το οξυδώσω, δεν θα έμπαινα με μορομάντιλα. Σκουπίζω μόνο με το πινέλο μου, διώχνω ό,τι περισσεύει από, το, από την επιφάνεια και που δεν θέλω και τελειώνει, μένει εκεί το χρύσωμα. Αν εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ήθελα να βάλω χρυσό ήθελα να βάλω φύλλα χρυσού γύρω από μία εικόνα, να την πλήσω, δηλαδή να την πλαισιώσω με χρύσωμα. Θα έβαλα την κόρνα τη μίξιο, θα έβαζα τα φύλλα χρυσού, θα σκούπισα, σε αυτός έχουν κάποιο τρόπο που μπαίνουν, έτσι. Αλλά λέω, θα πέρναγα, θα σκούπιζα με το πινέλο μου να διώξω και είναι έτοιμο, θα πέρναγα αν ήθελα από πάνω το βερνίκι νευτιού, που είναι ειδικό για χρύσωμα,
και για να, για να μείνει ατόφιο, να το πω έτσι, και είμαι ok. Είναι άλλο αυτό, περνώ απλώς ένα χρήσωμα, θα μπορούσα να μπω να παλαιώσω πάλι από πάνω, έτσι, αν ήθελα να το προχωρήσω. Και πολλές φορές εγώ θα μπορούσα να πω ότι αφήνω και χωρίς να περάσω βερνίκι πάνω από το φύλλο χρυσού, γιατί μου αρέσει με τον καιρό να μου βγάζει φθορά. Αν και είναι πάρα πολύ σπάνιο, πρέπει να το έχουμε σε κάποια σημεία που έχει απίστευτη υγρασία, να έχω θέματα δηλαδή του χώρου για να μου χαλάσει όλο το κομμάτι. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να μιλάω για οξείδωση από τη στιγμή που εγώ ίδια έρχομαι και ένα απόλυτα χρυσό. Και του αλλάζει τα φώτα. Ακριβώς. Έβιτε γίνεται παλιώση με αντικάντες αυτό. Για τις κυρίες τις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πατίνα νευτιού, σαφώς, αναγκαστικά, δεν θα βγει τόσο έντονα, θα τις φεύγει. Πάμε στις πατίνες νερού. Όμως, οι πατίνες νερού απλώς, δεν είναι ότι δεν γίνεται, απλώς μας κάνουν πιο ελαφριά παλαίωση. Δεν θα μας βγει δηλαδή τόσο πολύ έντονο το αποτέλεσμα. Δεν θα κάτσει τόσο πολύ μέσα. Εντάξει. Συνήθως, δηλαδή, επάνω από το χρήσωμα, χρησιμοποιούμε νεύτη. Γι' αυτό και το βερνίκι του χρυσώματος, δεν με βλέπετε κιόλας, γι' αυτό και το βερνίκι του χρυσώματος είναι με βάση το νεύτη. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κανονικά, ποτέ, υπάρχει ειδικό βερνίκι το οποίο είναι για το χρύσωμα. Ακριβώς. Ποτέ δεν θα βάζαμε ένα βερνίκι νερού επάνω από το χρύσωμα. Λοιπόν, προχωράω και... κυρία Δανάη, τίποτα, να είστε καλά, μας αρέσουν οι απορίες. Είμαστε εδώ να τα λύνουμε όλα ό,τι μπορούμε και ό,τι προλαβαίνουμε. Έχω διαλέξει και μία κοπέλα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ και μου τέριαζε πάρα πολύ στο έργο μου. Σου έχω πει να μην με χρησιμοποιείς τα έργα σου. Τώρα εγώ έτσι ήμουνα στα νιάτα μου. Εντάξει, τι να κάνω, αφού θέλω να το κάνω να μην σκεφτώ. Ήταν μια εποχή που είχα φάει κόλλημα με τα καπέλα. Ήταν πολύ τη μόδα. Τότε που έκανα με τις φουφαρονές. Τότε. Και μου πήγαινε πολύ το καπέλο τότε και με έβγαζε όλο, με αποθανάτιζε. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα βγάλω τα γιατί κολλάνε αυτό το νέα. Α, μικρότερη που είσαι, Δανάη. Λοιπόν, Δανάη, το κατάλαβες. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Είμαι κούκλα εκεί. Έχω πάρει από τον παπά, βέβαια. Λοιπόν, να δώσω δύναμη να συνεχίσω. Λοιπόν, προχωράω. Εδώ λοιπόν τώρα τι θέλω να κάνω. Εννοείται, φαίνεται μου, πρέπει να το σπάξω λίγο και τυσό. Αν εννοείς το υγρό κερί, Μαρία μου, είναι της ίδιας φύσης με τις αντικάντε και μάλιστα πιστεύω ότι κάνει και ακόμα πιο ελαφρία παλαιώση από τις αντικάντε ή τις τρες. Κανονικά μπορείς, απλώς θα βγει πολύ ανάλαφρο, έτσι. Ακόμα αιωρούνται φύλαξου. Εσύ λάμπεις, λάμπη μου. Τώρα που σε βλέπω από το φακό. Μπορώ τώρα να συνεχίσω, λάμπη. Τι να, που μας έχεις βάλει εδώ πέρα, τι τέτοια, ναι. Λοιπόν, έχω βάλει λοιπόν πάλι, ξαναέφερα τον καμβά μου. Εντάξει. Και θα πάω τώρα να κάνω τη σύνθεσή μου. Φύγαμε. Καταρχάς, κοιτάω να δω θέλω να αφήσω μία απόσταση περίπου ένα δάχτυλο από τη μία πλευρά και ένα δάχτυλο από την άλλη πλευρά και ένα δάχτυλο ανάμεσά τους, εντάξει, στο κάτω μέρος. Αντίστοιχα θα πάω και στο επάνω να τα συνδυάσω. Με βοηθάει από τη στιγμή που έχω μοντάρι το κάτω. Εδώ λοιπόν, δεν έκανα μια λεπτομέρεια, θα την κάνω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα όπως είμαι, έχω κάνει το μοντάρισμα και το έχω φέρει, δεν το έχω κεντράρει κοριτσιά, το έχω φέρει όσο μπορώ προς τα κάτω. Ο λόγος είναι γιατί θέλω να βάλω και το διακοσμητικό μου. Ο καμβάς είναι 40x60. Είναι μεγάλο τσικός, δεν έχει πάρει φαϊτό.
Και εδώ λοιπόν τώρα θα δω πού θα μου καθίσει η κορνίζα μου. Ωραία. Τι κάνω τώρα λοιπόν, η πρώτη μου κίνηση είναι. Μαριάνθη, άνοιξε μου παρακαλώ ένα χαρτάκι να μου το βρέξετε λιγάκι, αν μπορείς. Εκεί έχω το νεράκι. Βρέξτε μου καλά καλά και στις άκρες. Ωραία. Και βάλω άλλο ένα από πάνω. Να είστε καλά. Και θα πάω τώρα, τα μπονάρισε το έτσι, μπράβο, να κάτσεις καλά. Άμα το έχεις το θέμα, το άθλημα. Το έχεις, Μαριάνθη, το έχεις με τα κουπέρα. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα σου κάνω ωραία ένα θέμα με πατατάκια. Με λέεις. Με λέεις, όπως το βλέπεις, θα βάλεις πάνω ράφλες, λέεις, ντορίτος και πρίγκλες. Και να την τετράδα που λέγαμε τι θέματα μπορούμε να βάλουμε. Στο κέντρο. Και στο κέντρο το περίπτερο. Η Μαριάνθη που κομμένει. Ναι. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο το θέμα. Πάνω που το φτιάξα να μου το πάρε από τα χέρια. Εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν. Ναι. Κεντράρω λοιπόν να δω πού θα μπει η κοπέλα μου. Νομίζω εδώ είναι καλά. Αν εννοείται για τον καμβάν, θα αντέξει το βάρος κανονικότατα. Έχουμε βάλει εμείς. Μόνο εμείς το ρεύμα ανεβάμε. Δεν έχετε περάσει το μαγαζί μάλλον. Α, το αγγελούδι μαράκι πάει. Τώρα πέρασε η καθαρά Δευτέρα. Δεν θα κάνουμε λήξη πρόθεσμα. Οπότε, ανασηκώνω. Σηκώνω το μισό. Κόλλα. Εδώ βλέπετε, στρώνω χωρίς να βάλω κόλλα. Δεν είναι ο στόχος μου για να κολλήσω, όσο το βοηθάω να σπρώξω. Να σπρώξω τον αέρα μου. Και το άλλο μισό, για να μην χάσω το κέντρο μου. Ρε, που έχουμε γύρω και κυρία Αγγελική, θα σας πω, νομίζω, δεν ξέρω αν μαρτυράω, νομίζω ότι ή από το επόμενο μάθημα ή από το μεθεπόμενο ξεκινάμε με πασχαλινά. Το επόμενο δεν είπαμε να κάνουμε το καλό... αυτό το ανοιξιάτικο. Δεν είπαμε να κάνουμε το... Μη μαρτυρήσεις. Το αυτό, τέλος πάντων, που είπαμε. Λοιπόν, το επόμενο θα είναι αυτό που... Το επόμενο θα κάνουμε αυτό που είπαμε εγώ με τη μαμά. Και το μεθεπόμενο όμως δεν θα κάνουμε τίποτα, θα σχολάσω. Θα είναι πασχαλινό. Ρε Μαριάννη, με αυτό το κέφι σου και το ενδιαφέρον σου, ναι, ναι. Να δεις τι θα φτιάξω. Δεν μας πάει καλά που τα κεντράρισα και φύγανε από τον αέρα. Έπεσε το παπούτσι. Το δικό μου παπούτσι. Σας στο σπίτι σας. Ναι, τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, ποιο live βλέπετε εσείς που λέτε υπέροχο εργό. Τι καλή λένε. Τι να κάνω. Κόλλα εκεί να πάμε σπίτια μας. Αν τελείωνε. Μπήκες για αργοπορημένη 6 ώρα σήμερα και θες και καλλιτεχνία. Τελείωνε. Τέλος πάντων, το καταλάβατε πως κολλιέται. Όχι, όχι. Τελειώνε. Το έχετε πιάσει το κόνσεπτ πως μπαίνουν τα τουβλάκια, τα ντόμινος εκεί. Τα ντόμινος πάλι πίτσα θα ονειρεύει, θα σου δε πίτσες. Α, ναι. Και στη μέση, και στη μέση κορνίζα και έξω από την πόρτα. Περίμενε, παιδί μου, δεν είναι. Και από πάνω το ελαστικό. Κάτσε με. Λοιπόν. Παρακαλώ. Εδώ λοιπόν τώρα, πριν κολλήσω, γιατί μετά δεν θέλω να λερώσω, παπό, είσαι απίστευτη, έτσι. Μην καθυστερήσει, έλα, θα τα πούμε μετά. Μου τα χώνει στον δρόμο. Δεν θα τα πεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε μόνο με τον λογιστή μου. Με τον λογιστή. Με τον λογιστή. Όχι, θα μιλάω. Οπότε δεν μπορώ να μιλάω άλλο με τον λογιστή πια, έλεος. Κάθε μέρα μου λέει πάλι εσύ, επειδή μου τελείω. Λοιπόν, βάζω λίγο δαχτυλοπατίνα και ξεκινάω να περνάω για να μην λερώσω τον καμβά μου μετά.
Όχι ότι και αν το λερώσετε δεν διορθώνεται, απλώς εντάξει, καλό είναι. Θα περάσω λοιπόν γύρω-γύρω την δαχτυλοπατίνα μου. Μόνο όποιος δεν ακούγεται θα μείνει στο μαγαζί σιγά-σιγά. Μαρία. Μαρία μίλησε, έχασε πρώτη. Δεν άκουσα και είπε τι είπε. Λοιπόν. Οπότε, έχω περάσει. Έτσι, είναι πολύ όμορφο να περάσετε από πάνω τη δαχτυλοπατίνα σας. Θα περάσω και στο τελευταίο. Άλλο ένα πολύ ωραίο, εγώ δουλεύω, το μυαλό δουλεύει, ένα κόμμα που θα μπορούσατε να κάνετε ήταν ίσως και κάποια τοπία από το μέρος σας, έτσι, από το αγαπημένο σας μέρος, π.χ. από τον Βόλο, που είμαι εγώ. Δηλαδή μπορούμε και αυτό, γιατί είναι και κάποιες κυρίες που τα δουλεύετε για τα νησιά, τα δουλεύετε για... σουβενίρ και τα λοιπά, όσες έχετε καταστήματα που συνεργαζόμαστε. Το λέω λοιπόν ότι και αυτό σαν ιδέα θα μπορούσατε να βάλετε πολύ όμορφα κομμάτια, τα πιο εντυπωσιακά του μέρους που μένετε, σε συνδυασμό πάλι με κάτι που μπορεί να είναι είτε κάτι χαρακτηριστικό, π.χ. του μέρους, δηλαδή για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, αν υποθέσουμε ότι εγώ το φτιάχνα για το Βόλο, μπορεί να έμπαινα, ας πούμε, να βάλω 4 απίστευτα τοπία του Βόλου και στο κέντρο, ας πούμε, να έβαζα έναν κένταυρο που είναι κάτι χαρακτηριστικό, έτσι, ο κένταυρος από το Πήλαιο. Δηλαδή όλα αυτά κάπως έτσι για να καταλάβετε λίγο τη λογική μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τοποθετήσουμε. Ναι, κυρία Άννα, η αλήθεια είναι ότι φέτος, έτσι όπως είναι όλα κοντά-κοντά, ανεξιάτικα πασχαλινά, είναι ένα μίξ. Αυτά τα κομμάτια τα έχετε. Ναι, αυτά τα κόβουμε εμείς. Είναι σχέδια που τα κόβουμε εμείς και υπάρχουν στο κατάστημά μας. Και αν φυσικά τελειώσουν, τα ξαναφέρνουμε λοιπόν, εδώ, κανονικά. Νομίζω ότι είμαι εντάξει. Θα πάω να κολλήσω με θερμόκολλα τα ξύλα, γιατί μπορώ να επέμβω με θερμόκολλα. Γιατί δεν έχει βάρος πρώτο και δεύτερο δεν έχω κάτι που να είναι νοπό. Οπότε εδώ κυρία Αγγελική, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, πάτε Βόλο, τραβήξτε 4 φωτογραφίες και μία selfie για να τη βάλετε στο κέντρο και θα φτιάξετε το πάνελ. Έχουμε κάπου τέτοιο, έχουμε κάπου εμείς. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία, ένα τέτοιο. Λυπάμαι, τελείωσε. Έχω κάτω όμως. Καλή. Εάν δεν μου φέρουνε, κολλάτε τα δύο κάτω. Ωραία. Είμαι οκ, okay, λοιπόν, έχω κολλήσει τα δύο μου. Έρχεται. Άντε, κολλήσουμε και τα πάνω, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Πάμε να κολλήσουμε και τα πάνω. Όταν τα έχετε στημένα, να ξέρετε ότι σας βοηθάει πάρα πολύ να το μοντάρετε. Εντάξει, είναι πιο εύκολο και για να μην στραβοκολληθεί κιόλας. Να είμαστε σωστά.
Έτσι, ωραία. Θα το γυρίσω λίγο, θα το πω ένα λεπτό για να μπορέσω να δουλέψω. Σαφώς εστιάζω πιο πολύ στις άκρες. Εδώ λοιπόν, έχω κολλήσει λοιπόν τις 4 γωνίες. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να κολλήσω, δώσ' μου λίγο το στοιχείο σε παρακαλώ. Θα βάλω σίλικ. Και θα πάω να βάλω, σαφώς θα εστιάσω πιο πολύ. Έχω ένα λεπτό να βγάλω την παλιά. Θα πάω λοιπόν να εστιάσω πιο πολύ στο κάτω μέρος, γιατί το πάνω θα μου εξέχει. Αυτό έχω πει ότι καλό είναι να μείνει όλο το βράδυ για να κολλήσει καλά. Μισομοιράζω. Αυτό ισχύει και για την κορνίζα. Εννοείται. Εγώ δηλαδή τώρα θα σας το μοντάρω. Θα σας δείξω τι θα κάνω. Θα μείνει όλη νύχτα. Εννοείται. Και θα σας δείξω τελειωμένο το, αυτό που έχω κρεμάσει πίσω μου. Διότι δεν θα μπορώ να το σηκώσω. Πρέπει να μείνει η κορνίζα, έτσι, βέβαια, να μόνιμα για κάτω να, να σφίξει. Να σφίξει. Σε περίπτωση που σε κάποια σημεία δεν σας πιάσει καλά, που δεν έχω θέμα, μπορείτε λίγο, εμένα με ενδιαφέρει σαν βάση να έχει τη σίλικ. Από εκεί πέρα μπορείτε λίγο, αν σε κάποια κρούλα σας πετάει, ήδη εμένα μου δείχνει ότι έχει κάτσει. Έτσι, μπορείτε σαφώς να μπείτε και να ανασηκώσετε να βάλετε λίγο θερμόκολλα. Εννοείται ότι κολλάνε, απλώς όχι όλο, κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Θέλω λίγο πριν βάλω την κορνίζα να σας δείξω λίγο πώς έχει κολληθεί, έτσι, και πώς είναι στο πίσω μέρος. Οπότε το κεντράρω εκεί που θέλω να μου μείνει. Εδώ λοιπόν τώρα τι θα κάνω. Πιστεύω να κάνω κορνίζα μια φοβά. Εύη, κούνησα λίγο το κάνω. Μισό λεπτάκι, δώστε μου να κάνω λίγο χώρο για να μπορώ να σας δείξω. Επειδή το έχω απορία ποια είναι η διαφορά κρύας με ζεστή σιλικόνη. Καταρχάς, η συγκεκριμένη σιλικόνη μου κάνει το απίστευτο κόλλημα. Η θερμόκολλα δεν, σε κάποια πράγματα μπορεί μετά με τον καιρό να μου το πετάξει, έτσι, να μου ξεκολλήσει. Δεν μπορώ να επέμβω επάνω, ας πούμε, στον πυλό. Στον πυλό, εάν μπω να κάνω, πώς θα λένε, να κάνω με σιλικόνη, με ζεστή τη σιλικόνη, και δεν έχει στεγνώσει, σίγουρα πάλι θα μου το πετάξει. Είναι πάρα πολύ. Όπως και δεν θα μου κρατήσει την κορνίζα μου. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα. Η κρύα σιλικόνη, βασικά η σίλικα, επειδή έχει βάσει τη σιλικόνη ουσιαστικά. Πριν το έπει να πω ότι με την δαχτυλοπατίνα, όποια και να έχετε, μπαίνω και περνάω να τονίσω το ανάγλυφό μου. Απλά ουσιαστικά ενδείκνεται για οποιαδήποτε επιφάνεια θέλετε και οποιοδήποτε υλικό θέλετε να κολλήσετε, είτε είναι από σκόνη πορσελάνης, είτε είναι από γύψο, είτε είναι από πυλό, είτε είναι γυαλί με γυαλί, σίδερο με σίδερο, οτιδήποτε. Δηλαδή είναι μια κόλλα, όπως είναι η ατλακόλ που λέμε, γενικής χρήσης. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το εικαστικό κομμάτι, είναι και για... Εδώ ας πούμε η ατλακόλ δεν... Είναι δηλαδή και για, και για τις δουλειές μας τις καθημερινές, δηλαδή για δουλειές που έχουμε και για το σπίτι μας και για τα λοιπά. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ισχυρή κόλλα. Αυτό, και απλά έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολλές επιφάνειες και μέχρι στιγμής δεν μας έχει προδώσει, δηλαδή
Και με τα παιδιά που μιλάμε στη Λόγκο, μέχρι στιγμής δεν μας έχει προδώσει πουθενά. Τουλάχιστον στα κομμάτια που τη χρησιμοποιούμε εμείς, τα υλικά που χρησιμοποιούμε εμείς. Γυαλί, ξύλο, σαφώς πιστεύω και το γύψο, γιατί είναι πολύ πιο ελαφρύ. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Πυλό με πυλό. Κοίτα να δεις, τα πάντα. Κολλάμε την πορσελάνη που είναι πιο βαθιά. Την πορσελάνη, δηλαδή τα πολυεστερικά όλα αυτά, όπως οι κορνίζες, οι μάσκες, οι πολυεστερικές που δουλέψαμε πάρα πολύ. Πάνω σε καμβάδες. Και πάνω σε ξύλο και πάνω σε καμβάδες. Δεν είχαμε χρόνια τώρα ποτέ κανένα πρόβλημα να ξεκολλήσει κάτι. Βέβαια, κάνουμε αυτό. Τα αφήνουμε το βράδυ τάβλα να έρθει να κοκαλώσει η κόλλα και μετά είναι... Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω όση ώρα η λοιπόν σας εξηγούσε κάποια πραγματάκια. Κοιτάω να δω τι έχω κάνει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα σας δείξω. Έχω περάσει λοιπόν με δάχτυλοπατίνα. Θα σας φέρει το τίτλο. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχω περάσει λοιπόν με δαχτυλοπατίνα και δείτε λοιπόν πόσο όμορφα μου έχει αναδειχθεί όλο μου το ανάγλυφο. Εντάξει, βγήκε πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν τώρα, αχ μου έπει, συγγνώμη, είναι το καλώδιο, δεν μπορώ. Όπου είναι ολόκληρο τέτοιο τώρα. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν θα πάω να κάνω και με την κορνίζα μου, θα το γυρίσω λίγο. Το εξής, θα πάρω την κορνίζα, θα βάλω κόλλα, και θα έρθω να κεντράρω. Για όσες κυρίες θέλετε να το ανεβάσετε λίγο παραπάνω το έργο μας, μπορείτε, καταρχάς δίνω λίγο από κάτω για να είμαι σίγουρη ότι έχει κάτσει η κορνίζα μου, έτσι ότι έχει πατήσει καλά, πολύ βασικό, και θα μπορούσατε αν θέλατε, αφού στεγνώστε, αφού τελειώσετε και αφού το φτάσετε εκεί που θέλετε το έργο σας, εγώ ίσως να έριχνα βερνίκι πέτρας στο κέντρο, ναι. Ή υγρογυαλί ή κρυσταλλοποίηση, αν θέλετε να φαίνεται τζάμι μέσα στο κορνιζάκι μου. Έχει τη δυνατότητα έτσι όπως έχει κολληθεί να βάλω και να το προχωρήσω σε αυτό το σημείο. Διαφορετικά θα περάσω το βερνίκι μου. Εννοείται ότι αφήνω όλο μου το έργο να ξεκουραστεί όλο μου το βράδυ και αύριο θα μπω να βερνικώσω. Θα βερνικώσω με σπρέι. Μπορείτε, υπάρχει στο κατάστημά μας και άοσμο κιόλας σπρέι. Με βάση το νερό. Σαφώς, θα το φέρω λίγο πιο δω. Αυτό το στοιχείο είναι ελαστικό, αν εννοείται αυτό που μπήκε στο πάνω μέρος του καμβά, ναι. Είναι αυτά ελαστικό. Που πάμε τα καινούργια, τα οικονομικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα, αυτά ας πούμε τα μεγάλα, τα ελαστικά στοιχεία ενδείκνονται για τη σύλλη. Τα μικρά τα ελαστικά, σαν αυτά που βγάζει δηλαδή η Νικάρτ και τέτοια, εκεί με την ατλακόλουσα κανονικά κολλάτε. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να... Και με τη σύλλη πάλι. Και με... Για αυτά που είναι πιο μικρούλια, ναι. Μπορείτε και με την ατλακόλουσα κανονικά. Πριν το αφήσω να ξεκουραστεί και πριν το βάλω στην άκρη, είπα ότι αύριο θα βερνικώσω την κοπέλα ή θα βάλω αυτά που είπαμε πριν από λίγο. Θα βερνικώσω τα θέματα μου πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να περάσω κάτι άλλο παραπάνω. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να περαστεί στο μαύρο δάχτυλο πατίνα. Και εδώ λοιπόν το τελευταίο μου κομμάτι είναι από το μαύρο μου το χρώμα, όπου θεωρώ ότι έχω λερώσει, είτε με τα φύλλα χρυσού, είτε με τη δάχτυλο πατίνα μου που πιάνω με τα χέρια μου, θα περάσω να βάψω τις λεπτομέρειές μου. Περνάω λοιπόν να καθαρίσω στην ουσία το έργο μου, όπου θεωρώ, γιατί σαφώς όταν έχω στα χέρια μου δαχτυλοπατίνες και δουλεύω, μπορεί να κουμπίσω και κάπου να λερώσω. Ωραία. Λοιπόν, πάνω στο χρυσό της κορνίζας, τι βερνικάκι θα βάλουμε. Λοιπόν, πάνω στα φύλλα χρυσού της κορνίζας θα μπούμε με βερνίκι, αν το κάνουμε με φύλλα χρυσού, θα μπούμε με βερνίκι το οποίο είναι ειδικό για τα φύλλα χρυσού. Αυτό. Τώρα ειδικά, αλλιώς,
τώρα που έχουμε κάνει την παλαίωση πάνω, αν δεν έχουμε να βάλουμε το συγκεκριμένο βερνίκι που είναι για το φύλλο χρυσού, ακριβώς επειδή έχουμε κάνει παλαιώση, μπορούμε να μπούμε με βερνικάκι νεφτιού. Το σπρέι, το βερνίκι, τα σπρέι, προσέξτε λίγο να σας πω κάτι. Υπάρχουν το 99% των βερνικιών του σπρέι έχει να κάνει με νεύτη. Γι' αυτό και μυρίζουνε. Εάν περάσετε με τέτοιο όλη σας την επιφάνεια, μπορείτε να περάσετε και την κορνίζα σας. Εντάξει, εάν περάσετε με το βερνίκι, το σπρέι του νερού, αφήνετε την κορνίζα και δεν κάνετε κάτι. Μπορείτε να περάσετε και με πινέλο. Τι σημαίνει, εντάξει, εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και με πινέλο. Επιλογή σας αν θέλετε να είναι σατινέ ή γυαλιστερό ή ματ. Και αυτό πάλι το επιλέγετε εσείς. Εδώ λοιπόν, θέλω λίγο να έρθεις από εδώ, Εύη μου, σε παρακαλώ, να πάρεις το έργο. Να κάνω λίγο μια διευκρίνηση για το βερνίκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε χρησιμοποιήσει παλαίωση, μπορούμε να μπούμε είτε με το βερνίκι που είναι ειδικό για τα φύλλα χρυσού, είτε με βερνίκι νεφτιού. Σε περίπτωση που κάποιες κυρίες θέλουν να το φτιάξουν χωρίς να κάνουν παλαίωση, εκεί αναγκαστικά θα μπούμε μόνο με το βερνίκι που είναι για τα φύλλα χρυσού, για να μην μας κάνει οξύδωση. Γιατί το βερνίκι του νεφτιού, το κλασικό πάνω στο φύλλο χρυσού, θα μας κάνει μία... Συνήθως κάνει μία διαφορά. Πέρα στο συγκεκριμένο και να... Εντάξει, το θέμα είναι ότι να τα λέμε τα υλικά όπως πρέπει να χρησιμοποιούνται. Από εκεί και πέρα επιλογή του καθενός. Θέλω λοιπόν να πάρεις αυτό. Θα πίσω το κάτω. Ξαπλά. Ωραία. Και πάμε λοιπόν να το δούμε τελειωμένο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το έργο μας. Α, πότε πρόλαβε και στέγνωσε βρέθυριο. Έβαλε την κόλλα λοιπόν... του διλεπτού. Ακριβώς. Α, μάλιστα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το έργο μας. Δεν ξέρω, φαίνεται και το πάνω. Έτσι, άλλωστε το βλέπετε και τόσο. Ήδη βλέπετε ότι είναι κολλημένο από την Κυριακή, δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα, έτσι, με τη σίλικ. Όλα τα υπόλοιπα ακολουθήκαν ακριβώς όπως τα είδατε και εδώ λοιπόν είναι το έργο μας τελειωμένο. Αν μας πέσει κάτω, απλά μπαίνει και η τεχνική του κρακελέ. Κατά τα άλλα... Έλα, μωρεύει. Φέρε το λίγο κοντά να το δούμε. Τελείωνε. Εσύ. Θέλουν πιο κοντά. Όχι, εγώ το λέω. Α, οκ. Λοιπόν, νομίζω ότι φαίνεται... Έτσι, αρκετά εντυπωσιακό, αρκετά όμορφο, αρκετά vintage, ένα έργο που θα μπορούσαμε πάρα πολύ άνετα να το βάλουμε μέσα στο χώρο μας, να το προσφέρουμε. Εντάξει, κορίτσια, λοιπόν. Να δείξουμε πριν κλείσουμε την εικόνα που μας ζήτησε μια κυρία. Όλα, θα το κρεμάσω μετά αυτό. Λοιπόν, να πω λοιπόν το εξής. Δείχνω την εικόνα, η οποία έχει γίνει κρακελέ. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν θυμάμαι την κυρία που μας το ζήτησε. Είναι μέσα, αλλιώς θα μείνει στο βίντεο αν θέλει να το δει. Λοιπόν, και σαφώς υπάρχει τεχνοτροπία γύρω-γύρω. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες λίγο πριν κλείσω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το Fantasy Delart ετοιμάζει για τα πριβέ μας. Σαφώς έχετε δει ότι κατά διαστήματα ανεβάζουμε πριβέ, όπως είναι το μάθημα του χαρταϊτού που έχουμε την Παρασκευή. Να πω λοιπόν ότι στα πριβέ μας τα μαθήματα, τα οποία για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, δεν το έχουμε τελείως ανακοινώσει, για το λόγο ότι θέλω να ολοκληρώσω όλο το κομμάτι. Θέλω όμως να σας πω ότι θα γίνουν 4 πριβέ, τα οποία θα είναι ένα αφιέρωμα σε εικόνες. Α, εικόνα και ματίνα, τι πρωτότυπο θέμα. Πού το σκέφτηκες βρε θηρίο τώρα Πασχαλιά. Λοιπόν, θα γίνουν λοιπόν 4 εικόνες με διαφορετικές τεχνοτροπίες, τις οποίες θα σας πω πώς ακριβώς θα γίνεται και λεπτομέρειες θα μάθετε μόλις το ανακοινώσω. Θέλω λίγο να σας δείξω μια πρώτη, πολύ γρήγορη, το οποίο δεν για είναι. Να μην μπερδευτούν κάποιες κυρίες, επειδή το είχαμε ήδη πει μέσα στο Φεβρουάριο ότι θα γινόταν εντός του Μαρτίου τέλος πάντων και ήδη
είμαστε σε τελική ευθεία, απλώς λόγω χρόνου λίγο έχουμε, μας έχει τρενάρει προς τα πίσω. Είναι αυτό που είχαμε πει κιόλας, επειδή το ξέραν κάποιες κυρίες ήδη, ότι θα γίνει τα μαθήματα με τις εικόνες. Ουσιαστικά είναι αυτό που είχαμε πει, απλώς τώρα πια, επιτέλους. Δεν είναι ακριβώς, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Μέχρι τέλος του μήνα όμως θα είμαστε έτοιμοι, γιατί θέλουμε να τα δείτε. Για να σας πούμε και λίγο με πώς ακριβώς θα δούμε. Για να έχετε και, το χρόνο όσες ενδιαφέρεστε και για τις ημέρες τώρα που έρχονται να δηλώσετε. Θα πω λοιπόν, θα δείξω πολύ γρήγορα, μερικά πολύ, να πάρετε μια πρώτη εικόνα περίπου το στυλ που θα δουλευτούνε, έτσι, το οποίο δεν είναι τελειωμένη. Βλέπετε όλο το στυλ πώς πάει. Και αντίστοιχα, θα μπει και σε δεύτερη επιφάνεια. Πάμε να δούμε και κάτι πολύ γρήγορο που το τελείωσα μέσα. Έρχεται η εφτάσπαθη που τόσο πολύ μου την έχετε ζητήσει, με τεχνοτροπία γύρω-γύρω και ανάγλυφα πολυεστερικά, που θα είναι δική μας παραγωγή τα σπαθάκια μας. Και σαφώς μένετε συντονισμένες για τα πριβέ μας που έρχονται. Λοιπόν, αρκετά σας κούρασα σήμερα, με περιμένατε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Μείνετε συντονισμένες για τα συγκεκριμένα. Το βλέπω ότι τρελαίνεστε. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν να τις δουλέψουμε μαζί, για να μπούμε και στην κατάνοιξη. Θέλω να πρωτοτυπήσουμε λιγάκι. Τώρα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, στις 5 η ώρα. Με αυτό που είχαμε πει. Τι θα κάνουμε τελικά, με αυτό που είχαμε πει ή θα κάνουμε Πασχαλινό? Θα δούμε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε ετοιμάσει ένα, να το πούμε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι κακό. Είχαμε ετοιμάσει ένα πουλόσπιτο, το οποίο καθαρά ανοιξιάτικο για σήμερα. Αυτό είπαμε να το πάμε λίγο πιο πίσω το σημερινό, όμως... Πάνω απ' όλα η συναδελφικότητα. Βέβαια. Το είδαμε λοιπόν ότι το ανέβασε την Τεκορέλια. Κάναμε πίσω τα πανιά εμείς. Είναι φιλαράκι μας και σαφώς το πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Να μπούμε λίγο στην άνοιξη σιγά σιγά και ξεκινάμε τα πασχαλινά μας με πάρα πολύ ωραίες ιδέες και πράγματα που τα έχετε χάσει. Καλώς την Μίτση, ρε. Πού είσαι, κοίτα λίγο το κινητό σου. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε και για την υπομονή σας και για τη συμμετοχή σας στο σημερινό μας live. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κορίτσια μου.